Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Τα Εδήμο. Είμαι ο Σπύρος Μπαντέκας. Γιώργος Ανταλτής. Μαζί μας είναι η κυρία Εμμανουέλα Τεφεζοπούλου. Είναι από την κίνηση για την προστασία και ανάδειξη του μεγάλου ρέματος της Ραφίνας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και η κυρία Ροδούλα Κωνσταντινίδου. Είναι από το Δίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Αφού σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Θα είναι καλύτερο να μιλάμε στον ελληνικό. Ναι, και εμείς σας ευχαριστούμε. Οπότε. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να μιλήσουμε, όπως και το φυλάδι εδώ, για πλημμύρες, αιτίες και λύσεις. Να ξεκινήσουμε ότι εντάξει, η πλημμύρα δεν είναι πέρα από το φυσικό αίτιο, για μια πλημμύρα, έχει και άλλα αίτια. Είναι η δόμηση, είναι. Πείτε μου. Ναι. Θα πεις, Εμμανουέλη, θα ξεκινήσω εγώ με τη. Μπορώ να ξεκινήσω κι εγώ. Ωραία. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, έχει σημασία αυτό να το πούμε. Μάλιστα υπάρχουν και στα ποτάμια και στα ρέματα ζώνες πλημμυρισμού, δηλαδή φυσικές ζώνες πλημμυρισμού, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, που στην ουσία εκτονώνουν τα νερά μιας πλημμύρας. Πάντα υπήρχαν λοιπόν οι πλημμύρες, δεν είναι πρώτη φορά τώρα, δηλαδή τα χρόνια αυτά της κλιματικής κρίσης. Τα χρόνια αυτά της κλιματικής κρίσης έχουμε τα προβλήματα γιατί οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που έχουν γίνει διαχρονικά, να το πούμε έτσι, από το χτίσιμο της Αττικής, εμποδίζουν πλέον την ελεύθερη ροή των υδάτων προς τη θάλασσα. Θέλεις να συνεχίσεις, Ροδούλα? Εντάξει, ναι. Σίγουρα θα πρέπει να πούμε ότι το κύριο αίτιο πλημμυρισμού ενός ποταμού, συνήθως το ποτάμι έχει μια κανονική ροή. Η κήτη είναι αρκετή για να χωρέσει αυτή τη ροή. Υπάρχουν όμως κάποιες περίοδες που οι βροχοπτώσεις είναι πιο έντονες και το ποτάμι κατεβάζει περισσότερο νερό. Εκεί λοιπόν πολλές φορές η κήτη δεν είναι αρκετή και υπερχυλίζει. Όταν το ποτάμι είναι, δεν είναι σε αστικό χώρο, αυτό δεν μας πειράζει ιδιαίτερα, γιατί υπάρχουν, όπως είπε και η Εμμανουέλα, τα φυσικά πεδία πλημμυρισμού. Εκεί λοιπόν εκτονώνεται η ροή, καταστρέφεται η ενέργεια, βραδυπορεί και ταυτόχρονα είναι και απαραίτητο, γιατί τροφοδοτούνται και οι υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τα νερά, δηλαδή εκτός από τις βροχές και από τους πλημμυρισμούς των ποταμών. Όταν όμως είναι σε αστικό ιστό, συνήθως, σχεδόν πάντοτε η κήτη έχει καταπατηθεί πλευρικά και οι όχθες έχουν γίνει δρόμοι, παραρεμάτοι δρόμοι που συνήθως έχουν μπαζώσει κήτη και όχθες και έχουν χτιστεί και οικοδομές. Συν ότι οι δήμοι κάνουν γηπεδάκια, κάνουν διάφορα παρκάκια και ό,τι άλλο μπορεί. Λοιπόν, αυτό είναι ο κύριος λόγος πλημμυρισμού, ότι η φυσική κήτη έχει καταπατηθεί, καθώς επίσης και ένα πλημμυρικό, το όποιο πλημμυρικό πεδίο σχημάτιζε το ποτάμι μέσα στην πόλη. Οπότε μία από τις βασικές αιτίες μιας πλημμύρας σε έναν αστικό ιστό είναι η δόμηση. Είναι κυρίως η δόμηση και μάλιστα οι αυθαίρετοι, οι καταπατήσεις, γιατί αυτές οι οικοδομές ή ψευδεπίγραφους τίτλους θα έχουν συνήθως ή δεν θα έχουν καθόλου. Να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο οι ιδιωτικές καταπατήσεις, έχουν γίνει και δημόσιες καταπατήσεις, να το πω έτσι. Mm-hmm. Σε πολλά σημεία, ας πούμε, ρεμάτων, έχω το παράδειγμα του ρέματος της Ραφίνας. Έχει χτιστεί δρόμος, δηλαδή το ρημοτομικό της πόλης έχει μπει μέσα στην κήτη του ρέματος. Όλα αυτά προφανώς είναι στενώσεις. Αυτό το είχαμε δει και στη Μάντρα. Και στην Πικροδάφνη υπάρχει. Το μισό ρέμα ήταν πάντα εργοτάξιο του Δήμου. Και έτσι. Και τώρα, πριν 35 χρόνια. Έτσι, στη Μάντρα ήταν καταφανές, ήταν πια σκανδαλώδες. Μιλάω γιατί το ξέρω το πρόβλημα. Έχω ζήσει και μεγαλώσει εκεί. Ναι. Πριν 35 χρόνια. Δεν μιλάμε για μια κυβέρνηση μόνο. Όλοι. Και όχι μόνο περιφερειάρχες, κάποτε ήταν νομάρχες. Μετά έγινε περιφερειάρχης. Έτσι, ναι. Ήταν σκανδαλώδες αυτό που ναι. Είπες. Είναι ειδικές περιπτώσεις. Αυτά, παραδείγματος χάρη στο μεγάλο ρέμα της Ραφίνας, όταν οι ρημοτομικές γραμμές τέμνουν την κήτη του ποταμού, τότε έχουμε κάποια παρέμβαση. Δηλαδή κάποιου τύπου αλλαγή που πήγε να γίνει στο παρελθόν και μπλέχτηκαν τα πράγματα. Αυτά λοιπόν πρέπει να διορθωθούν με την οριοθέτηση. Δηλαδή δεν μπορεί οι ρημοτομικές γραμμές να είναι μέσα στην κήτη, έστω και να τις στέμνουν. Πολλές στην Πικροδάφνη τις στέμνουν διαγώνια. Γιατί επί Χούντας είχε σχεδιαστεί να γίνει η λεωφόρος Πικροδάφνης και προσαρμόστηκε το ρημοτομικό ανάλογα.
Μετά ανοίχτηκε, αποφασίστηκε να παραμείνει ποτάμι. Επομένως είχαν πουληθεί τα οικόπεδα, είχαν δοθεί προσκυρώσεις και με αποτέλεσμα και να είχε γίνει και το ρημοτομικό. Με αποτέλεσμα τώρα ό,τι χτίζεται σε αυτά τα σημεία βλέπει μπροστά του μια λεωφόρο και δεν βλέπει ένα ποτάμι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ επικίνδυνο ταυτόχρονα για πλημμυρισμούς. Απλά πριν συνεχίσουμε να πούμε το mail της εκπομπής για τους ακροατές να στέλνουν ερωτήματα ή παρεμβάσεις. Τα endimo.drasis@gmail.com και στη σελίδα μας στο Facebook τα endimo δράσεις και αντιδράσεις. Συνεχίζουμε. Αναφέρεται στο Φυλάδιο ότι υπάρχει μαζί με την οικιστική και βιομηχανική επέκταση. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες οι οποίες κάνουν το ίδιο που κάνει κάποιος που χτίζει ένα σπίτι, σωστά. Ναι. Επιβαρύνει όλη αυτή η κατάσταση, τα βιομηχανικά απόβλητα πάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, αυτό είναι ένα επιπλέον. Τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το χτίσιμο γύρω από τον Ποντονύφτη, που η βιομηχανική ζώνη, παραδοσιακή βιομηχανία της Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Ιωνίας. Και φυσικά υπάρχει το θέμα με τα λύματα, το οποίο... Όπως αντίστοιχα ακόμα... στο θέμα της Χελιδονού, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι το αντίστοιχο με τις βιομηχανίες που υπάρχουν εκεί. Ακριβώς. Στην Αιγυψιά. Ακριβώς. Το οποίο εντάξει, σίγουρα βέβαια έχει περιοριστεί συγκριτικά με το τι γινόταν παλιότερα, αλλά δεν πάβει να είναι η άμεση διέξοδος των λιμάτων πολλές φορές όταν χρειάζεται. Να πω και κάτι άλλο. Στη Ραφίνα προγραμματίζεται η κατασκευή του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων, του Κέντρου Επεξεργασίας Λιμάτων. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι αυτός είναι ένας χώρος 121 στρέμματα, τον οποίο τον φτιάχνουν δίπλα στην Κήτη του Ρέματος. Πείτε μου εσείς, γιατί όλα τα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων φτιάχνονται δίπλα στα ρέματα? Για να υπάρχει μια λύση εκτόνωσης. Όταν θα γίνει η στραβή... Να πάει όλο και. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Έχετε κάποια πληροφόρηση για το ποιος το φτιάχνει όλο αυτό? Αυτό είναι της ΕΙΔΑΠ. Αυτό είναι της ΕΙΔΑΠ. Η οποία ΕΙΔΑΠ πρόκειται να πουληθεί. Ακόμα δεν έχει δημοκρατηθεί. Πρόκειται να πουληθεί ακριβώς. Άρα σε κάποιον επενδυτή. Σε κάποιον επενδυτή θα πάει και αυτό. Συσσαγωγικά. Ναι, ναι. Γιατί εμείς με τον Γιώργο, όπως έχουμε αναφέρει εδώ πέρα, είναι το αφήγημα της επένδυσης. Ναι, mm-hmm. Ακριβώς. Αυτό είναι καλό, βέβαια. Η ίδια ακριβώς περίπτωση mm-hmm. είναι και στην Πικροδάφνη. Ναι. Ακριβώς ο βιολογικός καθαρισμός, έτσι, η επεξεργασία λιμάτων της ΕΙΔΑΠ βρίσκεται μέσα στην κήτη της Πικροδάφνης. Mm-hmm. Έχει καταπατήσει, έχει μπαζώσει ένα χώρο και έχει χτίσει εργοστάσιο, ένα, έτσι, μια κατασκευή. Mm-hmm. Όταν λοιπόν είναι, ειδικά λίγο πριν τη βροχή κλπ, έρχεται πολύ λίμα και είναι υποδιαστασιολογημένο το δίκτυο. Mm-hmm. Της ΕΙΔΑΠ και μικρές οι βαλβίδες εκτόνωσης, ανοίγουν αυτόματα οι βαλβίδες εκτόνωσης και όλο αυτό το βοθρόλυμα, γιατί πρόκειται είναι ακαθάρτον, ναι, το ναι. εργοστάσιο, χύνεται μέσα στην Πικροδάφνη. Οπότε τα φαινόμενα δυσοσμίας είναι σε πολλά χιλιόμετρα, δηλαδή σε αρκετά χιλιόμετρα. Πόσα σχολεία παιδική σταθμή υπάρχουν εκεί κοντά? Υπάρχουν, εντάξει, στην Κήτη δεν υπάρχουν πολλά, αλλά κοντά, πολλά σχολεία κοντά στην Πικροδάφνη. Και παιδική σταθμή επίσης. Παρ' όλα αυτά, επίσης υπάρχουν και παράνομες συνδέσεις βόθρων. Αυτό υπάρχουν σε όλα τα ποτάμια, δεν είναι κάτι. Αλλά ειδικά με την ΕΙΔΑΠ, επίσης άλλο ένα συνηθισμένο φαινόμενο είναι ότι οι αγωγοί ακαθάρτων της ΕΙΔΑΠ τέμνουν διαγώνια τα ποτάμια. Δηλαδή περνάνε από τη μια όχθη στην άλλη. Σε εμάς κάτω στην Πικροδάφνη έχει σπάσει 2-3 φορές αυτός ο αγωγός, με επεισόδια ρύπανσης και μόλυνσης κάτω στις εκβολές, γιατί είναι πολύ κοντά οι εκβολές του ΕΔΕΜ, με δερματικά επεισόδια κλπ. Mm-hmm. Χώρια από τη δυσοσμία, γιατί ήταν καλοκαίρι. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι φαινόμενα τριτοκοσμικά, παράνομα, έτσι δεν πρέπει να υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά είναι ανεκτά όμως. Δεν κινείται κανείς. Δηλαδή είναι κάτι όπως γίνεται με το να σου πω. Περίπου. Ότι όλα τα λίμματα από τις διάφορες βιομηχανικές μονάδες καταλήγουν στον ασωπό. Σε πιο μικρό βαθμό, βέβαια. Ναι, ναι. Αλλά τα ποσοστά καρκινικών παθήσεων στην περιοχή του ασωπού ποταμού είναι πάρα πολύ ψηλά. Ναι, αυτό δεν είναι ακριβώς όπως γίνεται με το ξεσθενές χρώμιο, δηλαδή mm-hmm. που υπήρχε στον ασωπό. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει, είναι απλά ακάθαρτα, είναι mm-hmm. δηλαδή, δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Και επηρεάζουν και επηρεάζουν κυρίως το ποτάμι, γιατί είναι ανοιχτή, είναι φυσική η Πικροδάφνη.
επηρεάζουν τις εκβολές λίγο παρακάτω, τους λουόμενους και φυσικά τους παραρεμάτιους, οι οποίοι άνθρωποι υποφέρουν. Αν περάσετε από την Πικροδάφνη, όταν, και συνήθως τα αφήνουν πριν τις βροχές, όπου η ροή είναι μεγάλη, για να τα παρασύρει, να τα πάει στη θάλασσα. Αν δείτε δε τις εκβολές, είναι τα φύκη που έχουν αναπτυχθεί, όλη δηλαδή η βλάστηση έχει προσαρμοστεί σε αυτά τα φαινόμενα ρύπανσης. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Αυτό που μας σώζει σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε ποιο είναι? Είναι το ότι υπάρχει φυσική κήτη ακόμα. Ναι, αυτό είναι πολύ. Αν δεν σωτήριο, υπήρχε ναι. φυσική κήτη και ήταν εγκυβωτισμένα ρέματα, η κατάσταση θα ήταν πραγματικά ανυπόφορη. Ναι. Το γεγονός ότι υπάρχει φυσική κήτη με φυσική βλάστηση στα πρανή και στην κήτη πολλές φορές μέσα, που φιλτράρει. Αυτό είναι φυσικός καθαρισμός. Είναι όπως τα φύκια στη θάλασσα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή οι καλαμιές που μπαίνουν, για παράδειγμα, με τους καθαρισμούς στην περιφέρεια, ας πούμε, και τα ξυλώνουν όλα, δηλαδή τα κάνουν όλα flat, γιατί θεωρούν ότι οι καλαμιές σιγά τώρα και το είδος, ας πούμε. Δεν είναι καθόλου έτσι. Οι καλαμιές είναι σωτήριες σε αυτό το... Ναι, είναι ο καθαριστήρας. Στον αυτοκαθαρισμό του ρέματος. Είναι σωτήριες. Επίσης είναι ένα παράδειγμα που μου αρέσει πολύ να το λέω. Στην Πικροδάφνη συμβάλλουν στο μέσο ρού, εκεί στο παλιοφάλιρο, το ρέμα των καλογύρων, το οποίο είναι εγκυβωτισμένο, έρχεται πάνω από το Βύρον, από τον Ημιτό, και το ρέμα της Πικροδάφνης, το οποίο είναι ελεύθερο, σε φυσική κήτη. Πήραμε τρία δείγματα. Στη συμβολή πρώτα απ' όλα, εκεί που έρχεται το ρέμα της Πικροδάφνης, στο ρέμα της Πικροδάφνης, και άλλο ένα μέσα στο ρέμα των Καλογύρων. Και το τρίτο το πήραμε περίπου 20 με 30 μέτρα παρακάτω. Το ρέμα της Πικροδάφνης είχε πολύ καλούς δείκτες, δεν είχε οργανική ρύπανση, πάρα πολύ μικρή, όλα τα άλλα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση το νερό, εντελώς καθαρό. Οι καλόγυροι ήταν οι τιμές πολύ ψηλές και σε οργανική ρύπανση και σε κολοβακτηρίδια και σε άλλες παραμέτρους. Παρ' όλα αυτά, στη συμβολή τους, όταν γινόταν ανάμιξη των δύο νερών και προχωρούσαν 30 μέτρα παρακάτω σε φυσική κήτη, η οποία είχε χοντρές κροκάλες και μικρότερες και πανίδα και χλωρίδα, το νερό είχε τις ίδιες τιμές με του ρέματος της Πικροδάφνης. Δηλαδή ήταν εντελώς καθαρό. Σε 30 μέτρα είχε καθαρίσει. Αλλά αυτό τι μας δείχνει? Ότι από το τσιμεντωμένο οχετό του ρέματος των Καλογύρων δεν μπορεί να καθαρίσει το νερό. Παρ' όλα αυτά, η φυσική κήτη της Πικροδάφνης το κάνει. Πώς οργανώσεις έχετε κάνει κάποια διαβήματα γενικότερα στην περιφέρεια, σε κρατικούς μηχανισμούς? Ναι, σε σχέση με την διαχείριση των ρεμάτων τώρα. Τη ρύπανση, λέτε. Τη ρύπανση. Καταρχάμε τη ρύπανση και... Ναι. Και τη δόμηση. Και τη δόμηση. Κοιτάξτε, και σε σχέση με τη ρύπανση έχουν γίνει. Όπως έχουν γίνει μετρήσεις, δηλαδή στο... Ναι, στην Πικροδάφνη έχουν κάνει δύο καταγγελίες, στο Σιγαπέζ, ναι, στο... Έχουν γίνει διάφορες τέλος πάντων κινήσεις και ως προς αυτό. Και αυτό είναι ένα ζήτημα έτσι και που πρέπει να λυθεί. Ωστόσο, για τη συνολικότερη διαχείριση, έχουμε κάνει κυρίως αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο, είναι ότι εκδικάζονται διάφορες προσφυγές. Δηλαδή, όπου πάει να γίνει ένα έργο καταστροφής της φυσικής κήτης και μετατροπής του ρέματος σε έναν ανοιχτό αγωγό ή κλειστό αγωγό, τοπικές κοινωνίες, τοπικές κοινότητες, τοπικές ομάδες ανθρώπων αντιδρούν. Ευτυχώς, και ήδη με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, σώθηκε τουλάχιστον το ρέμα του Ποδονύφτη. Δεν πέρασε δηλαδή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι σημαντικό. Εντάξει. Βέβαια δεν είχαμε τόσο καλή εξέλιξη και στην Πικροδάφνη. Αυτό θα μας τα πει η κυρία Οδούλα, άμα θέλει. Ναι. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο ρέμα του Ποδονύφτη, για να το πούμε και αυτό, ο λόγος που ακυρώθηκε ήταν ότι ήταν ένα έργο που πάει να τσιμεντώσει τα τελευταία 800 μέτρα που έχουν μείνει ανοιχτά. Δεν εξετάστηκε στην ουσία καμία εναλλακτική λύση. Δηλαδή δεν εξετάστηκε η εναλλακτική λύση της φυσικής κήτης, της διατήρησης της φυσικής κήτης, με πιθανόν κάποιες τοπικές παρεμβάσεις αν χρειαζόντουσαν. Ή ακόμα και η λύση των σειρματοκιβωτίων, που δεν είναι πιο φιλική. Θέλω να το κουβεντιάσουμε αυτό. Αυτό τι είναι σειρματοκιβώτιο? Ναι. Τα σειρματοκιβώτια είναι αυτά τα σειρμάτινα πλέγματα, ναι, που έχουν μέσα πέτρες, που πληρώνονται με πέτρες. Δηλαδή είναι λιθοπλήρωτα σειρματοκιβώτια, έτσι λέγονται.
και χρησιμοποιείται σαν μια πιο, ας το πούμε, έτσι την πλασάρουν σαν μια πιο φιλοπεριβαλλοντική λύση. Δεν είναι ωστόσο, διότι και τα στρεμματοκιβώτια και τα τσιμέντα κάνουν την ίδια περιβαλλοντική ζημιά, γιατί στην ουσία χρειάζεται να ξυλώσεις όλη τη βλάστηση για να επενδύσεις στην κήτη και τα πράγματα. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλα σε σχέση με αυτό, αν θέλετε στοιχεία που μπορούμε να σας πούμε. Εγώ θα έλεγα ότι με το ρέμα της Πικροδάφνης είναι ίσως το παλαιότερο κίνημα και το ισχυρότερο κίνημα. Από εκεί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο έχει γίνει και όλη η νομολογία του ΣΤΕ. Το διατηρούμε εδώ και 25 χρόνια φυσικό, αποτρέψαμε τη λεωφόρο, αποτρέψαμε τον εγκυβωτισμό με τσιμέντα. Αυτό επειδή το ανέφερε και ναι, είναι η τελευταία. Ακούει ο κόσμος αυτή τη λέξη, πώς το είπατε? Εγκυβωτισμό. Είναι όταν μετατρέπεις μια φυσική κήτη που είναι οικοσύστημα, έχει βλάστηση, είναι φυσική με πέτρες, με γεωλογικούς σχηματισμούς κλπ. Τη μετατρέπεις σε έναν οχετό διοχέτευσης των ομβρίων. Δηλαδή, βλέπεις το ποτάμι όχι σαν οικοσύστημα, αλλά μόνο σαν ένα αγωγό, προκειμένου να σε αποπλημμυρίσει, να σου διώξει την πλημμύρα. Mm-hmm. Οπότε εκεί τι κάνεις, θέλεις να αυξήσεις την ταχύτητα και το εγκυβωτίζεις, δηλαδή το κάνεις σαν ένα κυβώτιο, σαν ένα παραλληλεπίπεδο, είτε ανοιχτό, επενδύεις κήτη ή κεπρανή, είτε με τσιμέντο είτε με σειρματοκυβώτια, έτσι. Και έτσι ώστε αλλάζεις, όπως λέμε εμείς, το συντελεστή τριβής, τρέχει γρήγορα το νερό και τον βλέπεις σαν λούκι, σαν οχετό. Αυτό φυσικά είναι αυτό που αγωνιζόμαστε σε όλα τα ρέματα. Θέλουμε τα ρέματα φυσικά. Η νομολογία του ΣΤΕ το αντιμετωπίζει, όπως και ο νόμος 4258, παρά τα στραβά του, το αντιμετωπίζει σαν φυσικό οικοσύστημα κάθε ποτάμι και σαν ρέμα και έχει άπειρα ωφέλη, όπως τα είπαμε και προηγούμενα. Η Πικροδάφνη τώρα τελευταία δεν ήταν ακριβώς δυσάρεστη, ήταν δυσάρεστη γιατί βιώσαμε την τρίτη αναβολή. Την τρίτη αναβολή για τον ίδιο λόγο. Η διοίκηση αδυνατεί να φέρει την οριοθέτηση που της έχει ζητήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όταν λέμε διοίκηση... Είναι η Περιφέρεια και το Υπουργείο, γιατί είναι προεδρικό, Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής, ναι. Η οποία είχε αυτό το έργο και υποτίθεται ότι είναι και αρμόδια για τα ρέματα. Και είναι, αλλά όμως επειδή είναι προεδρικό διάταγμα, η οριοθέτηση θα βγει με προεδρικό διάταγμα, εμπλέκεται και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι. Τέλος πάντων είναι χρόνια. Αυτή η ιστορία από το 2008 που έχει συσταθεί η Επιτροπή στο ΣΤΕ δεν προχωράει. Με την πρώτη εκδίκαση παίρνει απόφαση το πέμπτο τμήμα ότι πρέπει να προσκομίσουν την οριοθέτηση προκειμένου να εκδικάσει την προσφυγή μας. Η προθεσμία εκπνέει, πηγαίνουμε στην εκδίκαση, δεν έχουν φέρει την οριοθέτηση ακόμα και τους δίνει άλλη παράταση. Αντί να εκδικάσει και να τελειώνουμε, τους δίνει ξανά παράταση. Και τώρα βιώνουμε πάλι μετά από ένα χρόνο, παράταση που τους έδωσε, την τρίτη παράταση, μια μικρή παράταση μέχρι το Μάρτιο, προκειμένου να ολοκληρώσουν, δηλαδή είναι μια εύνοια, έτσι, μια μονομερής εύνοια απέναντι στη δίκη, απέναντι στο κράτος, ναι. Προκειμένου να του δώσει ακόμα μια ευκαιρία να... με αυτή την έννοια είναι δυσάρεστη, δεν πάρθηκε απόφαση ας πούμε, δηλαδή να μην δεχτεί την αίτηση ακύρωσης της δική μας, αλλά και αυτό δεν είναι καλή εξέλιξη. Σε όλα αυτά τα έργα που, όπως θα αναφέρετε και εσύ Ροδούλα και εσύ Εμμανουέλα, εμπλέκονται ιδιωτικά συμφέροντα? Σπυρό, εμπλέκονται πάρα πολύ μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν είναι μόνο τα εργολαβικά συμφέροντα που εμπλέκονται στα έργα. Αυτό είναι πραγματικά το λιγότερο, παρόλο που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα τα ποσά που θα πάρουν οι ανάδοχοι αυτών των έργων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εταιρείες, δηλαδή. Ναι, εταιρείες. Στη Ραφίνα μιλάμε για ένα έργο 104 εκατομμυρίων. Δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Αλλά μπροστά σε αυτά που παίζονται γύρω από το ρέμα, που θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ, αυτά είναι ψίχουλα, πραγματικά ψίχουλα. Να σας εξηγήσω τι γίνεται. Αυτός ο 4258 ο νόμος που ανέφερε η Ροδούλα, στην ουσία δίνει τη δυνατότητα να κάνεις την οριοθέτηση του ρέματος μετά τη διευθέτηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αντί να ορίσεις αρχικά
ότι ο χώρος του ρέματος είναι αυτός που θα πήγαινε με τους παλιούς νόμους που σήμαινε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια ελεύθερη οχθή 50 μέτρα από τη μία, 50 μέτρα από την άλλη στα περισσότερα ρέματα που είναι περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος κλπ. Θα απαιτούνταν μεγάλοι χώροι δηλαδή στα πλάινα των ρεμάτων. Mm-hmm. Αυτός ο νόμος 4258 τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν τα έργα της διευθέτησης πρώτα. Mm-hmm. Και άρα πάνω στα έργα διευθέτησης να πάνε να οριοθετήσουν. Όπως καταλαβαίνετε, τα έργα οι οριοθετήσεις μπορούν να γίνουν και ακριβώς πάνω στη μάντρα της διευθέτησης, να το πω έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις πιέσεις που δέχονται κλπ. Και με διάφορα άλλα, μπορεί σε κάποια σημεία να ανοίγει λίγο παραπάνω, αλλά στην ουσία είναι ακολουθεί τα έργα διευθέτησης. Αυτό, ξέρετε τι χώρους απελευθερώνει. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στο μεγάλο ρέμα Ραφίνας υπάρχει μια τεράστια πλημμυρική ζώνη που είναι η πεδιάδα ουσιαστικά των σπάτων, η πεδιάδα της Πετρέζας. Αυτό κανονικά, όλος αυτός ο χώρος έπρεπε να μπει μέσα στις γραμμές οριοθέτησης. Δηλαδή, κανονικά, αν δεν γινόντουσαν έργα διευθέτησης, αυτό το τμήμα έπρεπε να οριοθετηθεί. Αυτή τη στιγμή κάνουν τα έργα διευθέτησης και εκεί, το οποίο είναι εγκληματικό από πολλές πλευρές, μην πάμε τώρα στο τι σημαίνει για την πλημμύρα της Ραφίνας αυτό, είναι τραγικό, θα το πούμε και αυτό αν θέλετε, αλλά θα πάνε την οριοθέτηση παράλληλα με τα έργα διευθέτησης και ξέρετε τι ανοίγει εκεί πέρα σαν ελεύθερες εκτάσεις για επενδύσεις, για να έρθουν οι υποδομές για το λιμάνι της Ραφίνας που είναι προσπόληση, γιατί όπως ξέρετε το λιμάνι της Ραφίνας είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. Να έρθουν οι υποδομές για να γίνει και πιο ελκυστικό το λιμάνι, για τις υποδομές τελικά οι Έλληνες πολίτες τις πληρώνουμε για να αγοράσουν άλλοι το λιμάνι. Mm-hmm. Είναι απίστευτο να έρθει η Αττική Οδός. Ναι, ακριβώς. Τα πληρώνουμε για να σου το ετοιμάσουμε. Ναι, ωραία. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο. Το real estate, ας το πούμε έτσι, των περιοχών αυτών είναι πάρα πολύ κερδοφόρο. Είναι πάρα πολύ κερδοφόρο και είναι το πιο σημαντικό, θα έλεγα. Ωραία. Α, πάμε σε ένα διάλειμμα και να τα πούμε σε λίγο. Ναι. Εντάξει. Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί. Είναι εκπομπή τα ΕΔΗΜΟ. Δράσεις και δράσεις. Γιατί πετάγεις? Πετάγομαι. Λοιπόν, Γιώργος Αναλυτής. Σπύρος Μπαντέκας, μαζί μας η Εμμανουέλα Δερζοπούλου και η Ροδούλα Κωνσταντινίδη. Απλά να πούμε πάλι τις ιδιότητες. Παρακαλώ. Μανουέλη. Ναι. Εκτός, συστηθήκαμε στην αρχή με τις τοπικές συλλογικότητες που ασχολιόμαστε με τα ρέματα των περιοχών μας. Θέλω όμως να πω ότι εδώ και 2 χρόνια έχουμε στήσει μια συλλογικότητα όλοι οι φορείς οι οποίοι άμεσα ή έμεσα ασχολούνται με τα ρέματα, έχουμε στήσει μια κοινή συλλογικότητα για να μπορούμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε έτσι λίγο πιο συνολικά το ζήτημα της διαχείρισης των ρεμάτων στην Ελλάδα. Να πω ότι έχουμε σελίδα στο Facebook, μπορεί κάποιος να μας βρει, με το όνομα Ρεματική, δηλαδή Ρέματα Αττικής είναι η ιδέα. Και μπορεί επίσης να μας στείλει και mail στο mail rematiki@gmail.com. Με 2 τ. Με 2, με double T. Το δικό σας mail να πει και ο κύριος από εδώ το δικό μας. Έτσι και αλλιώς θα το βάλουμε εμείς, όλα τα στοιχεία αυτά θα βάλουμε στη σελίδα, κάποιος που θέλει να μπει μέσα. Και αν χρειαστεί κάποια στοιχεία, κάποια σχεδιαγράμματα να μας στείλετε και να τα βάλουμε στη σελίδα, θα μπει κάποιος εκεί να τα δει. Ευχαριστώ. Έτσι και αλλιώς θα τα βάλουμε και στη σελίδα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω και εγώ το δικό μας. Ναι, αν το και το ξέρουν οι ακροατές, κάποιος που δεν το ξέρει, τα endimo.drasis@gmail.com. Μια που είπαμε να ξεκινήσουμε τα μηνύματα. Mm-hmm. Λοιπόν, μας λέει η Ράνια, αν κάνετε δράσεις μόνο για ενημέρωση ή και για πρόληψη. Και συνεχίζει, αν έχετε προτάσεις για την πρόληψη για να μην πλημμυρίσουν. Τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να γίνει.
Τι πρέπει να γίνει, ναι. Σίγουρα αυτό που δεν πρέπει να γίνει είναι τα έργα που προτείνουν του εγκυβωτισμού. Γιατί με αυτά τα έργα όλοι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυξάνεται πάρα πολύ η ταχύτητα του πλημμυρικού νερού. Με αποτέλεσμα όταν υπερχυλήσει, δηλαδή βγει πλευρικά από την κήτη, να γίνει πολύ πιο επικίνδυνο για τους παραρεμάτιους και τους περίοικους. Στα ρέματα πρέπει να δοθεί χώρος και όχι ταχύτητα ροής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να απομακρυνθούν όλες οι καταπατήσεις από αυτά, δηλαδή όλα, να γκρεμιστούν τα αυθαίρετα, δηλαδή να γίνει μια σωστή οριοθέτηση, μια έντιμη οριοθέτηση, να σεβαστούν τον παραρεμάτιο χώρο, την παλιά κήτη του ποταμού που μπορεί πολύ εύκολα να εντοπιστεί με παλαιές αραιοφωτογραφίες, παλιούς χάρτες. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, τα πάντα στην Αττική και τα μέσα που διαθέτουμε. Γιατί αυτή η κήτη είναι που χρησιμοποιεί το ποτάμι στις μεγάλες του πλημμύρες. Και αυτό να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Το νερό θυμάται το δρόμο που έχει ακολουθήσει στο παρελθόν. Έτσι. Άρα λοιπόν, η οριοθέτηση πρέπει να είναι έντιμη, όχι να δικαιώνει τους καταπατητές και να απελευθερώνει καινούριους χώρους για οικοπεδοποίηση. Γιατί στην ουσία έτσι βάζει σε κίνδυνο τους πολίτες, βάζει σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Επίσης, εκεί που τέλος πάντων πρέπει να υποστηρίξουμε κάτι, ένα δρόμο. Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Ξέρω εγώ, κόβεται η πρόσβαση. Είναι μπαζοπρανές, δηλαδή έχει μπαζωθεί για να γίνει αυτός ο δρόμος. Αλλά τέλος πάντων θεωρούμε ότι δεν κάνει και πολύ μεγάλη ζημιά στο ποτάμι, μπορούμε να τον διατηρήσουμε. Εκεί οποιαδήποτε παρέμβαση διευθέτησης θα πρέπει να γίνει με φυσικές μεθόδους. Δηλαδή έτσι, μεθόδους που να επιτρέπουν στη φύση να ανακάμψει. Αυτά είναι κάποιες μέθοδες, φυσικές μέθοδοι, με κλαδοπλέγματα, κυψέλες κλπ. Και οικομηχανικής, bioengineering, όπως ας πούμε είναι πιο, όπως λέμε στα αρχαία ελληνικά, bioengineering. Ναι. Αυτές οι μέθοδες λοιπόν είναι πολύ πιο φτηνές, πολύ πιο σταθερές και αξιόπιστες. Βλέπουμε ας πούμε στο Βεζούβιο που έχουν τεράστια βουνά στηρίξει κατά αυτόν τον τρόπο να αντέχουν 100 χρόνια, ξέρω εγώ 80 χρόνια, πολύ παλιά. Έτσι λοιπόν αυτές είναι πιο αξιόπιστες από τα τσιμέντα και τα σειρματοκιβώτια, πιο αισθητικές και επιτρέπουν φτηνές και επιτρέπουν τη φύση να επανέλθει και να επανακάμψει. Και άλλες πολλές επίσης. Να συμπληρώσω, εγώ θα ήθελα κάτι. Φυτεύσεις. Ναι, να συμπληρώσω κάτι. Επειδή το σκεπτικό των εγκυβωτισμών είναι πώς θα διώξουμε το νερό πιο γρήγορα προς τη θάλασσα, χρειάζεται να δούμε εξ αρχής πώς μπορούμε να καθυστερήσουμε το νερό να φτάσει στη θάλασσα. Δηλαδή, να καθυστερήσουμε το νερό στα ορεινά. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε καμένα δάση σε όλο το λεκανοπέδιο γύρω-γύρω. Είναι κενό της επικρατείας αυτό μετά. Ναι. Το απαντάμε τότε. Συνέχισε. Πολύ ωραία. Αν σε καλύψει, αν το καλύψεις. Είναι λοιπόν καμένα βουνά. Χρειάζεται μια προσεκτική αναδάσωση. Αν χρειάζεται, βασικά πρέπει πρώτα να προστατεύουμε τις εκτάσεις που καίγονται και μετά να μιλάμε για αναδασώσεις. Γιατί η φυσική αναδάσωση είναι το πιο σωστό, να αφήνει δηλαδή τη φυσική αναβλάστηση. Ωστόσο, αν χρειάζεται κάπου να επέμβουμε, πρέπει να επέμβουμε. Όχι βέβαια με αυτά τα όλοι μαζί μπορούμε, που πάνε τώρα και φυτεύουν στην Πεντέλη πικροδάφνες. Δηλαδή, αυτά είναι τρέλες. Οπότε πάνε να πάρουν και την ονομασία, το ρέμα της πικροδάφνης. Ναι, να σκέψουν το brand name. Εντάξει, αυτά είναι αστεία πράγματα και καλύτερα να μην γίνονται, για να το πω έτσι. Το έχουμε πει γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Άρα θέλει συγκράτηση, και αν δεν υπάρχουν δάση στα βουνά, δεν μπορεί να συγκρατηθεί το νερό. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις, ορεινά υδρονομικά, λίμνες δηλαδή κατάκλυσης, που να κρατάς το νερό στη μεγάλη πλημμυρική ροή, να κρατάς το νερό ψηλά για να μην κατεβαίνει όλο μαζί. Και να μείνει εκεί. Και να μένει και απορροφάται. Εντάξει. Και κάνει καλό στον υδροφορέα. Και δεν κατεβαίνει όλο μαζί. Και δεν κατεβαίνει βασικά όλο μαζί το νερό με τα χέρια. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν λεκάνη κατάσβεση. Έτσι. Και αυτό μπορεί να γίνει. Να τοποθετήσει με εξωποτάμιες λιμνοδεξαμενές. Εκτός αυτού. Άρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Το ότι χρειάζεται να γίνει. Δηλαδή χρειάζεται η ανάποδη λογική από αυτή που ακολουθούμε τώρα. Να συγκρατεί το νερό στα ορεινά και όσο πιο αργά να κατεβαίνει στα παιδινά. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε,
Όταν κατεβαίνει όλο το νερό από τα βουνά, όταν καταργείς τις πλημμυρικές ζώνες και βάζεις το νερό σε ένα κανάλι, το νερό και αυξάνεται το νερό το οποίο κατεβαίνει στα κατάντη, που πάντα τα κατάντη, αυτά τα μέρη δηλαδή που είναι κοντά στη θάλασσα, έχουν το πρόβλημα, γιατί εκεί συγκεντρώνονται όλα τα νερά του ποταμού και μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν και μεγαλύτερη ταχύτητα, όχι μόνο ποσότητα, και μεγαλύτερη ταχύτητα. Η ροή δηλαδή, δυναμική ροή. Ναι. Γίνεται βέβαια τεράστια. Ταχύτητα ροής, ναι. Η πλημμυρική ζωή. Είναι Γιάννης... και όγκος αυξάνει και η ταχύτητα. Ναι. Ο Γιάννης ρωτάει που μπορεί να σας βρει. Θα το βάλουμε και στη σελίδα, Γιάννη. Μπορεί να τα πείτε όμως ξανά. Ναι. Είπαμε ότι έχουμε mail. Αν δεν το άκουσες, λέω, γι' αυτό. Έχουμε, ναι, ναι, ναι. Έχουμε το mail μας που είναι ρεματική με, double, με διπλό ταφ. Ρεματική παπάκι gmail.com. Και έχουμε και τη σελίδα στο Facebook, πάλι που λέγεται ρεματική με ελληνικά και δύο ταφ. Δηλαδή θα το βάλουμε και εμείς, παιδιά, στο σελίδα. Δηλαδή, έτσι όπως θα λέμε, η Αττική είναι, και η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα δηλαδή που μπαζώνει τα ποτάμια και τα ρεμάτα της. Σε σχέση με την άλλη Ευρώπη. Ναι, και όχι μόνο την Ευρώπη, και όλο τον κόσμο. Δηλαδή, η λογική που επικρατεί τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το daylighting, δηλαδή τα ποτάμια στο φως. Ακόμα και τα εγκυβωτισμένα δίνονται πολλά εκατομμύρια σε τέτοιου τύπου προγράμματα για να αναδείξουν και να χαρίσουν στα ποτάμια τα εγκυβωτισμένα την ανοιχτή κήτη, αλλά και όχι μόνο αυτό, και τα πλημμυρικά πεδία τα απαραίτητα, έτσι ώστε να πλημμυρίζουν και χωρίς να δημιουργούν καταστροφές. Βέβαια, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνουμε, ποτάμια τώρα τα οποία περνάνε μέσα σε ένα αστικό ιστό που έχουν, είναι δηλαδή στριμωγμένα κλπ. Αλλά και πάλι εκεί υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις ανάδειξης και προστασίας από τις πλημμύρες. Μετά, ας μην ξεχνάμε ότι και η Οδηγία 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει βάση της οποίας έχουν γίνει και όλα τα διαχειριστικά πλέον στην Ελλάδα, βλέπουμε λεκάνες απορροής, δεν βλέπουμε ποτάμια μόνα τους. Η διαχείριση δεν είναι μόνο εδώ έχω το πρόβλημα, εδώ να επέμβω με έργα διευθέτησης. Είναι θα κάνω συνολική διαχείριση της λεκάνης απορροής. Όπως λέμε, έργα ορεινής υδρονομίας, να συγκρατήσω εκεί τα νερά, τα πλημμυρικά νερά. Αποφεύγονται τα φράγματα πλέον σε όλη την Ευρώπη, αυτά τα τεράστια φράγματα που κάναμε εδώ, παρά μόνο για λόγους και μάλιστα γκρεμίζονται κιόλας φράγματα, αφαιρούνται μέσα από τα ποτάμια φράγματα, γιατί βλέπουν ότι δεν βοηθάει στην συνολική λειτουργία του ποτάμιου συστήματος. Και επίσης έργα φιλικά προς τα ποτάμια με τη λογική της απόδοσης χώρων και όχι ταχύτητας νερού. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αν ξεμπαζώσουμε τα ποτάμια και τα ρέματα, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αυτά σε οικολογικό... Βεβαίως. Οικολογικό γνώμονα. Ναι, βεβαίως, γιατί με τις αναπλάσεις και μάλιστα τις φυσικές αναπλάσεις πολύ γρήγορα το ποτάμι λόγω της παρουσίας του νερού αποκτά το φυσικό του οικοσύστημα, αποκτά ζωή και ανακτά το φυσικό του οικοσύστημα και μάλιστα με παρεμβάσεις ορισμένου τύπου μπορεί να αποκτήσει και ένα φυσικό σύστημα πολύ αξιόλογο και ταυτόχρονα απελευθερώνοντας χώρους μπορεί να γίνουν και για τους πολίτες κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι θα δίνουν αναψυχή, έχουν γίνει σε πολλά ποτάμια στην Ελλάδα τέτοιου τύπου έργα, παραρεμάτια, τα οποία πραγματικά είναι στολίδια, είναι χαρά Θεού για τους κατοίκους που ζουν κοντά σε αυτά τα ποτάμια. Λοιπόν, πάμε λίγο στις δύο μηνύματα ακόμα. Ναι. Έχουμε αρκετά. Έρχονται. Έρχονται. Καλό είναι αυτό. Όσα έχουν απαντηθεί, βέβαια, δεν θα τα πω. Δεν θα απαντήσατε. Θα τα πω για να μην νομίζω ότι δεν τα διαβάζω. Ναι. Λοιπόν, μας λέει η Ιωάννα, ισχύει ότι στις πλημμύρες, πέρα από την οριοθέτηση και τη διευθέτηση που είπατε και τη δόμηση σε κάθε αστικό ιστό, φταίνε και τα σκουπίδια και τα μπάζα που βάζουν κάποιοι. Ναι, να πω. Σίγουρα ευθύνονται και τα μπάζα. Και είναι μία από τις παρεμβάσεις. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να κάνει κάποιες παρεμβάσεις στα ρέματα και να ελευθερώσει την κήτη, ναι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς είναι αυτό. Εννοείται. Γιατί υπάρχουν κάποιοι σταθεροί χώροι μπαζωμάτων. Πολλές φορές και από τους δήμους δηλαδή χρησιμοποιούνται. Τώρα έχω μία ερώτηση εγώ. Ναι. Σε αυτό. Ναι, ναι. Επειδή. Κατά τη διάρκεια μιας ποταμού, ενός ρέματος, όπως και αν είναι αυτό, δεν είναι μόνο ένας δήμος, είναι μια περιφέρεια, είναι ένας δήμος, έτσι είναι πολλοί να. Που εμπλέκονται.
Οι ευθύνες. Είναι, είναι μπαλάκι, όπως δηλαδή σε μια πλημμύρα μπαλάκι, ένα φταίει εγώ, φταίει αυτός. Ή πράγματι, ας πούμε τα σκουπίδια. Βλέπει ο άλλος μπάζα μέσα σε ένα μέρος το οποίο είναι κοντά στο Αριάκι ή στο ποτάμι, αν θέλετε. Κοιτάξτε, τι κάνει είναι... για. Ποιος πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία. Ο υπεύθυνος είναι η περιφέρεια. Ο υπεύθυνος και για τους καθαρισμούς των ρεμάτων και για τις. Ξέρω για την απολύμανση και τα κουνούπια που κάνουν είναι παρεμβάσεις... περιφέρεια. Ναι, ναι, είναι η περιφέρεια. Είναι της περιφέρειας κατεξοχήν η ευθύνη. Αλλά σίγουρα παίζουν ένα ρόλο και οι τοπικοί δήμοι. Δηλαδή πρέπει να υποδείξουν και οι τοπικοί δήμοι κάποια σημεία τα οποία. Να είναι σε εγκρήγορση. Ναι, ακριβώς. Αλλά η ευθύνη για την υλοποίηση, ας πούμε, για την απομάκρυνση μπάζων, για παράδειγμα, ναι, είναι της περιφέρειας. Ναι, μιλάμε τώρα για τα παιδινά ποτάμια, εντάξει, μην πάμε τώρα σε λεπτομέρειες. Στα ορεινά και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση για καθαρισμό στο ποτάμι πρέπει να γίνεται προσεκτικά και ύστερα από κάποια μελέτη. Δηλαδή δεν βάζουμε μέσα την μπουλντόζα τον εξκαφέα και καταστρέφει ό,τι βρει μπροστά του, είτε φυτό είτε ζώο κλπ. Αυτό είναι μια... θα πρέπει δηλαδή οι παρεμβάσεις να γίνονται κατά πρώτο λόγο χειρονακτικά και κατά δεύτερο με μηχανήματα ειδικά τα οποία είναι ειδικά για ποτάμια, ελαφρά μικρά, τα οποία κατεβαίνουν και κάνουν τη δουλειά σωστά. Είναι για χειρουργικές επεμβάσεις, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς χειρουργικές, αλλά είναι τέλος πάντων κομψές, τα λέγαμε, όχι καταστροφικές. Επειδή είναι δύο μηνύματα τα οποία είναι σχεδόν ίδια, ο Παναγιώτης και η Γεωργία. Η Γεωργία λέει, παίζει ρόλο αυτό ο καθαρισμός. Συγγνώμη λίγο να το διαβάσω. Ναι. Παίζει ρόλο η πολιτική προστασία σε αυτό, έχει λόγο. Ναι, έχει λόγο. Στην πρόληψη δηλαδή του μια πλημμύρα, μια ταμπάζα, αυτά ναι, που είπατε. Ναι, ναι. Έχει λόγο και η πολιτική προστασία. Ή το συνδέουμε μόνο με την περιφέρεια, οπότε. Όχι, κοιτάξτε. Αυτή η ερώτηση είναι δική μου, έτσι. Κοιτάξτε, έχει κάποια ευθύνη και η πολιτική προστασία. Τώρα. Στο επίπεδο της πρόληψης δεν ξέρω, βέβαια, η αλήθεια είναι. Στο επίπεδο της πρόληψης δεν ξέρω, γιατί στο επίπεδο της πρόληψης προφανώς είναι... πρέπει να είναι ενημερωμένοι αν θέλετε καθάρισμα ή όχι. Λέω εγώ τώρα. Δηλαδή ένας δήμος, αν θέλει να καθαρίσει κάτι, προφανώς θα απευθύνει στην περιφέρεια. Δεν θα είναι μέσα στην περιφέρεια και τον άλογο τμήμα της πολιτικής προστασίας. Αυτό λέω εγώ τώρα. Μας βάζει δύσκολα. Ναι, μας βάζει πατούλι. Δύσκολα λιγάκι. Ναι, δεν ξέρουμε την οριζόντια διασύνδεση. Να σας πω κάτι. Ναι, ναι. Και αυτά που σας είπαμε, πολλές φορές και οι ίδιες υπηρεσίες δεν τα ξέρουν. Ναι. Για να σας το πω έτσι. Ο Παναγιώτης, δηλαδή λοιπόν, με τα ρέματα γίνεται ένα απίστευτο. Γι' αυτό λέει ο Παναγιώτης, το μπαλάκι πάει και έρχεται σαν τέννις. Ναι. Σαν τη τσιπάς, λέει. Ναι. Λοιπόν, και λέει παρακάτω ο Παναγιώτης ότι ακόμα κι αν η περιφέρεια ή ο Δήμος θέλουν, χρειάζεται εθελοντισμός. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι ο εθελοντισμός είναι πάντοτε πολύ ευπρόσδεκτος, γιατί ο εθελοντής πραγματικά πονάει και αγαπάει το ποτάμι του, ναι, αυτό που κάνει, και θα το κάνει και με έναν ωραίο τρόπο. Βέβαια δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στον εθελοντισμό και ας πούμε να υπαναχωρεί και να βολεύεται έτσι η διοίκηση. Αλλά ας πούμε, παραδείγματος χάρη, σε εμάς κάτω στην Πικροδάφνη, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου κάνει μια φορά το χρόνο εθελοντικό, πάνε εθελοντές με σακούλες, με αυτά, με νεράκια, ξέρω εγώ. Και πραγματικά καθαρίζουν σημαντικά. Αυτά είναι ευπρόσδεκτα, αλλά δεν είναι μόνο. Αρκεί αυτό αρκετά. Που ο εθελοντής να μην υποκαθιστά την κρατική ναι, δομή. Ναι, την κρατική δομή. Και ο ίδιος ναι. ο εθελοντής ναι. να μην γίνεται να μην... εκμετάλλευση του εθελοντή. Μπράβο. Έτσι, ακριβώς. Και δεν γίνεται όπως γίνεται σε πάρα πολλά. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την ίδια ώρα έργα. Στο ρεύμα. Ακριβώς. Λοιπόν, η φίλη μας η Άννα, χρόνια της πολλά σήμερα. Χρόνια πολλά. Σήμερα δεν είναι. Ναι. Χρόνια της πολλά. Λοιπόν, η Άννα μας λέει, λύσεις υπάρχουν. Από όσο ακούμε από τις κυρίες, πολιτική βούληση δεν υπάρχει. Αυτό. Δεν έκανε μια κακά ερώτηση, αλλά επειδή έστειλε μήνυμα και να το διαβάσουμε. Είναι νομίζω ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη διαπίστωση αυτή. Γενικά η διοίκηση ποτέ δεν ήθελε να σπάσει αυγά. Ειδικά όσον αφορά τα ρέματα. Μάλλον οι υποψήφοι δήμαρχοι. Μπράβο, να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Γιατί ναι, ακριβώς αυτό χρειάζεται.
στα ρέματα. Υπάρχει μια πεπατημένη, μια λάθος πεπατημένη που ακολουθούμε τόσα χρόνια, να δικαιώνονται οι καταπατητές, να γίνονται έργα εγκυβωτισμού, να καταστρέφονται τα ρέματα και πάλι να πλημμυρίζουμε. Βλέπετε, ακόμη και τα εγκυβωτισμένα και τα τσιμεντωμένα δεν έχουν λύσει το πρόβλημα. Έχετε πέρα από τους όμορους δήμους που είναι όλοι, φαντάζομαι είναι όλοι Αττικοί, έτσι όπως τα βλέπω εδώ πέρα. Όλοι Αττικοί. Ναι, παντού. Παντού είναι έχετε απευθυνθεί σε πολιτικά κόμματα, σε κινήσεις, σε δημοτικές παρατάξεις? Κάνουμε. Βέβαια. Έχουμε και πάντα απευθυνόμαστε, ναι. Ναι, έχουμε απευθυνθεί σε ένα μεγάλο φάσμα των ενεργών κομμάτων και παρατάξεων. Με ενημέρωση καταρχήν, γιατί δυστυχώς δεν τα γνωρίζει, δηλαδή και καλή πρόθεση να έχει κάποιος. Δυστυχώς δεν γνωρίζει. Ναι. Είμαστε σε μια τέτοια συνεχή διαδικασία και τώρα μετεκλογικά βλέπουμε ακόμα και περιφερειακές παρατάξεις και κόμματα και σε εκδηλώσεις συμμετέχουμε ως προσκεκλημένοι που κάνουν κάποιες παρατάξεις, κάποια κόμματα. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Είμαστε ανοιχτοί στο να διαδώσουμε τη γνώση και την, ό,τι έχουμε αποκτήσει, τέλος πάντων, την εμπειρία. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι των κινημάτων, τουλάχιστον όλων των κινημάτων, πιστεύω, αλλά ειδικά εμάς τα ποτάμια, είναι τριπλή η δουλειά. Ο ένας ρόλος είναι, ένας από όλους είναι η επαφή με τη διοίκηση. Πάντα έχουμε επαφή με τη διοίκηση. Προτού γίνει, ας πούμε, τώρα η οριοθέτηση της Πικροδάφνης, είδαμε ένα σωρό υπηρεσίες της διοίκησης και προσπαθήσαμε να τους ενημερώσουμε και να τους αποτρέψουμε. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Υπάρχει μια πεπατημένη παντού, μια νοοτροπία άκαμπτη, απάγεια και αναχρονιστική, έτσι δεν προσαρμόζονται. Και από την άλλη υπάρχουν και οι πιέσεις, οι πιέσεις των συμφερόντων. Έτσι. Όταν παίρνουν ένα σωρό καταπατητές και λένε τι θα γίνει, θα με βγάλει σε μένα απ' έξω, έχω τον τάδε δήμαρχο δικό μου, έχω τον τάδε βουλευτή, έχω το αυτό. Τον τάδε υπουργό, έτσι, από το γραφείο του υπουργού, ότι ξέρεις κάτι, εκεί παίρνα τη γραμμή έτσι, από εδώ μην την περνάς μπροστά, παίρνα την από πίσω, γιατί αυτή και αυτή είναι δική μας κλπ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και αυτές οι παθογένειες. Από την άλλη, ο δεύτερος ρόλος μας είναι κινηματικός. Δηλαδή, οργανώνουμε προς τον κόσμο, ανοιγόμαστε προς τον κόσμο, τον ενημερώνουμε και κάνουμε. Και ο τρίτος είναι δικαστικός, που προσφεύγουμε σε διοικητικά δικαστήρια προκειμένου να ακυρώσουμε και να αναχαιτήσουμε αυτά τα έργα. Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω ένα μήνυμα τώρα του Παύλου. Πρέπει να το διαβάσω για να μην νομίζουν πως θα διαβάζω και. Λοιπόν, σας άκουσα καλά, κυρίες μου. Λύσεις υπάρχουν. Σχεδόν το ίδιο υπάρχουν που είπε και η κυρία, έτσι. Συγγνώμη. Είναι κρυωμένος. Είμαι κρυωμένος. Ναι. Το μάτιασα. Λοιπόν, λύσεις υπάρχουν. Δεν υπάρχουν όμως προτεραιότητες. Βάζετε και άλλη λέξη για μένα. Προτεραιότητες. Οι κύριοι που χτίζουν και δομούν πάνω σε ρέματα ή ποτάμια έχουν προτεραιότητα το κέρδος και όχι το κοινό καλό. Και όπως έχετε ξαναπεί, αυτό το έχω πει εγώ, αυτό το λέει. Όλα τα έργα δεν είναι κακά, ποτέ κακά. Αρκεί πώς θα το κάνεις. Γιατί λέει, παρακάτω αυτό που λέω και εγώ, δεν να μην το κουράσω με το θέμα τώρα, ότι ένα εργαλείο από μόνο του δεν μπορεί να είναι καλό ή κακό. Αυτός που κρατάει το εργαλείο. Έχουμε ένα μαχαίρι. Λοιπόν, μπορώ να σκοτώσω, να γίνει κακό, μπορώ να κόψω μια φέτα ψωμί και να γίνει καλό. Είναι το πώς θα το κάνεις. Προφανώς με αυτό που είπατε, ότι μπορούμε να αντί να κάνουμε τα έργα για να πάει γρήγορα το νερό. Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί λέει τα έργα προτείνουν οι κυρίες. Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι γενικά δεν είναι ότι εμείς είμαστε κατά οποιασδήποτε παρέμβασης. Όλα αυτά που λέμε, οι καθαρέσεις των αυθαιρέτων, τα ορεινά υδρονομικά και άλλα πολλά, έτσι. Το να μειώσουμε την επιφανειακή απορροή, δηλαδή όταν χτίζουμε και τσιμεντώνουμε τα πάντα γύρω μας και δεν αφήνουμε ελεύθερες χωμάτινες επιφάνειες στα μεγάλα έργα, με τις μεγάλες αρτηρίες κλπ. Κάπου πάει αυτό το νερό, έτσι. Βέβαια. Αντί να απορροφηθεί. Άρα όλα αυτά που λέμε είναι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα ρέματα. Και άλλες παρεμβάσεις. Πολλές φορές χρειάζεται να παρέμβεις, να στηρίξεις το πρανές του ρέματος, αν βλέπεις ότι αυτό θα πέσει, ότι είναι ετοιμόρροπο, ότι οτιδήποτε. Αλλά το πώς θα το κάνεις,
Έχει μεγάλη σημασία. Ναι, μπορεί να το στηρίξεις φυτεύοντας, έτσι, ή βοηθώντας την καλαμιά να το στηρίξει, ή μπορεί να κάνεις οικομηχανικές μεθόδους και μπορείς να κάνεις και το σηματοκιβώτιο και το τσιμέντο που σου καταστρέφει το ποτάμι και σε βάζει σε πλημμυρικό κίνδυνο. Και παρεπιπτόντως έχουν και πάρα πολύ μικρή διάρκεια ζωής όλα αυτά τα έργα, να ξέρετε. Καλά, το 1, το 38 το βλέπουμε με τον Ηλισσό, ο οποίος μετά από... Μπράβο, ένα ζωντανό ποτάμι. Ναι, ζωντανό ποτάμι. Ακριβώς, το βλέπουμε με τον Ηλισσό. Αλλά, όχι, δεν μιλάμε μόνο δηλαδή για τον Ηλισσό, μιλάμε για... ειδικά για τα σηματοκιβώτια. Αυτό μας λέει και η Άννα τώρα, δεύτερο μήνυμα. Είχαμε βάλει πριν από μια εβδομάδα ένα άρθρο για τα ποτάμια της Αθήνας, πώς ήταν και πώς τα κλέσανε. Ναι. Από ψηλά μέχρι κάτω, μέχρι την Καλυθέα, μέχρι το... Ένα πονεμένο άρθρο. Ναι. Είναι πολύ πονεμένη η ιστορία αυτή. Απλά δεν κάναμε τότε εκπομπή για αυτό. Προτιμούσαμε να κάνουμε για τα ρέματα, για τα ποτάμια, αλλά με εσάς. Και όχι μόνο να τα φέρουμε ένα άρθρο και να το βάλαμε σε σελίδα, το είδαμε. Δεν θα είχε... Το βάλαμε σε σελίδα, το είδαμε. Και θα κουράζαμε και τον κόσμο. Πάντως το αναφέρει αυτό η Άννα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο μήνυμα. Πάντως θέλω να πω αυτό που παρεπιπτόντως δεν διαβάζω τα μηνύματα που μας λένε μπράβο, συνεχίστε. Ναι, ποτέ δεν έχω μπει και την ενημέρωση. Δεν τα διαβάζουμε, δεν θέλουμε εμείς. Αυτό πάντως που είπε η Ροβίλα είναι πολύ σοφό, ότι το νερό έχει μνήμη. Είναι όπως οι ελέφαντες που ξέρουν πού θα βρουν νερό. Ότι είναι αποτυπωμένο στο χάρτη του μυαλού τους. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να κάνω μια αναφορά για το ρέμα που είναι στην Ελευσίνα και όχι στη Μάδρα πάνω, που καταλήγει στο δέλτα της Ελευσίνας, έχει ένα δέλτα και μικρό. Είναι ακριβώς που είναι το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, στον Αγγελόπουλο, όπως περνάς από το, πριν μπεις στην Ελευσίνα. Κάθε φορά, εδώ και 35 χρόνια, 40, που πλημμυρίζει, δεν είναι τυχαίο. Γιατί ο κύριος αυτός πήγε και έκτισε. Και όχι μόνο. Ντροπικές. Ναι, και όχι μόνο έκτισε. Δεν είναι μόνος του. Είχε πίσω κυβερνήσεις. Είχε ταξί. Αλλά εγώ γιατί το λέω τώρα αυτό. Γιατί το έζησα, ψηλικά και το έζησα και μεγάλος. Κάθε χρόνο πλημμυρίζανε είτε τα σπίτια που είχαν πιο πάνω πριν φτάσει το νερό εκεί, είτε ο δρόμος έκλεινε. Γιατί είχε χτίσει πάνω από το όριο, σε ύψος που φεύγει το νερό προς τη θάλασσα. Οπότε το νερό από αυτό θα πήγαινε. Μέσα. Πίσω. Είχε χτίσει δηλαδή, είχε σηκώσει μάντρα, είχε σηκώσει το τσιμέντο, με τη τσιμέντο είναι, πάνω από το όριο και το ύψος που ήταν να φύγει το νερό. Ναι. Και με τα δέντρα που είχαν βάλει δίθεν τις λεύκες και τα πικροδάφνια. Καλά, είχαν βάλει και μεγάλα δέντρα και τα πεύκα. Τελικά όλοι διεκδικούν την πυκροδάφνια. Τώρα τα λεφτά που είχαν βάλει και οι πυκροδάφνες. Προφανώς είναι το πιο φθηνό για να βάλουν. Είναι ένα εύκολο φυτό γιατί δεν θέλει πολύ νερό και εντάξει και δεν είναι και ο φυσικός του χώρος δίπλα στα ρέματα γιατί έχουν πολύ νερό τα ρέματα εκεί, κάτι πλατάνια, λεύκες εκεί είναι, αυτά είναι τα ωραία. Αλλά τέλος πάντων. Απλά το αναφέρω γιατί εντάξει, μας είχαν στείλει και μηνύματα, το είχαμε ανακοινώσει πριν δύο μέρες στην εκπομπή έτσι κι αλλιώς. Και επειδή ξέρουν ότι είμαι από εκεί, τότε με τις πλημμύρες είχαμε και το είχαμε κάνει θέμα και τους είχα πει ότι είμαι από εκεί, το ξέρω το θέμα. Όχι μόνο γιατί είμαι γνώστης, το έχω ζήσει αυτό μόνο. Ήταν και οι μέρες αυτές που είχε πριν από. Ναι. Χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Λοιπόν, απλά θέλω να πω και αυτό τώρα. Το συζητάμε έτσι. Κάποιος θα πει, εντάξει, τι με νοιάζει εμένα τώρα αυτό. Έρχονται χειμώνας, είναι χειμώνας μάλλον. Έρχονται βροχές. Πέρα από την κλιματική αλλαγή. Κλιματική αλλαγή ήταν πάντα. Δεν είχαμε τώρα μόνο. Κλιματική αλλαγή ήταν και το 2000. Διάβασα πριν μια εβδομάδα, ένα μήνα. Δύο φορές το διάβασα, δηλαδή, αλλά με διαφορετικές φωτογραφίες. Λοιπόν, το 1896, τον Νοέμβρη μήνα, του Αγίου Φιλίππου, είχαμε 96 νεκρούς από πλημμύρες. Από πάνω μέχρι το Βάλιρο, έτσι. Τότε δεν υπήρχε. Κλιματική αλλαγή. Υπήρχε κλιματική αλλαγή. Υπήρχε κλιματική αλλαγή. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειάζεται και το χεράκι μας που βάζουμε εμείς στη φύση. Είτε λέγεται μπάζωμα, είτε λέγεται χτίσιμο, είτε λέγεται. Αυτό που λέτε δεν είναι ακριβώς κλιματική αλλαγή, είναι αυτό που λέμε πλημμύρες με περίοδο επαναφοράς. Όλα αυτά τα έργα χτίζονται για πλημμύρες πεντηκονταετίας. Δηλαδή έχουμε έναν όγκο νερού που λέμε ότι στατιστικά περίπου στα 50 χρόνια θα αντιμετωπίσουμε. Όμως έρχονται και πλημμύρες πολύ μεγαλύτερες. Ναι. Παραδείγματος χάρη της Μάντρας νομίζω ήταν 600 ετίας. Έτσι. Της Πικροδάφνης που είχαμε το 2013 ήταν 350 ετών. Έτσι, εκεί πραγματικά
δεν σου επαρκεί η κήτη, όπως και δεν θα σου επαρκέσουν τα έργα αυτά που επιταχύνουν το νερό. Φανταστείτε λοιπόν μία πλημμύρα 300 ετίας να έρχεται με διευθετημένο ποτάμι και να έρχεται τόσο γρήγορα. Γιατί αυτά τα έργα είναι μέχρι 50 χρόνια μπορούν να αποπλημμυρίσουν. Από εκεί έχουμε λοιπόν 250 χρόνια παραπάνω τα οποία θα υπερχιλήσουν. Mm-hmm. Και μάλιστα με τείχους στις εκβολές, όπως είπατε, και μια αντίστροφη κλίση της Ποσειδόνος, της παραλιακής, έτσι, όπου εκεί θα εγκλωβιστεί το νερό. Δεν θα μπορέσει να ξαναπέσει στην κήτη για να φύγει. Άρα λοιπόν φανταστείτε σε τι κίνδυνο βάζουμε τις ανθρώπινες ζωές και τις περιουσίες στην περιοχή των εκβολών. Μας, άνθρωποι. Με το χεράκι μας, με τα έργα τα οποία προτείνουμε. Γιατί για έργα, όπως είπαμε και πριν, μπορούμε να κάνουμε για το καλό, όχι μόνο ακριβώς, για το κέρδος. Ακριβώς. Γενικά, και χρειάζεται να μάθουμε πλέον εν ώψη κλιματικής αλλαγής ότι μπορούμε να ανταπαλαμβάνουμε τα ποτάμια, απλά να είμαστε λίγο πιο μακριά. Αυτό. Λοιπόν, τα σπίτια μας δεν είναι ανάγκη να πάνε στα πράνη. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Όχι, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Αν θέλετε μπορείτε να μείνετε και το επόμενο, σας διώχνουμε. Διώχνουμε στον κόσμο. Όχι, αλλά μπορεί... Μπορεί να έχετε δουλειά, μπορεί να έχετε στα κουρασμένα. Ναι, ναι. Δεν ζευγεύσουμε τις κυρίες. Όχι, δεν ζευγεύσουμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για τους ακροατές με τα ερωτήματά τους και που μας άρεσαν. Η κυρία Μανουέλα Θερζοπούλου. Ροδούλα Κωνσταντινίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τα μηνύματα θα καταλάβουμε αν θα θέλουν να το ξανακάνουμε ή όχι. Συνήθως θέλουν, δεύτερη εκπομπή, αν έχουν μείνει απορίες ή όχι. Να προλάβουμε που είμαστε παρασύρει το ρέμα. Είμαστε ανοιχτές. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε λίγο. Πάμε να διάλειμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί είναι εκπομπή τα Δημοδράσεις και Αντιδράσεις. Σπύρος Μπαντέκας. Γιώργος Αναλυτής. Μετά την επικοδομητική, πιστεύουμε, συζήτηση που είχαμε με τις δύο καλεσμένες μας, θα περάσουμε σε μια άλλη ενότητα της εκπομπής, τα γνωστά δηλαδή. Εμείς οι δύο. Πολιτική επικαιρότητα. Πολιτική επικαιρότητα. Και όχι μόνο. Είναι το 2-10-34-28-676 το τηλέφωνο επικοινωνίας, η σελίδα μας στο Facebook τα Εδήμο Δράσεις και Αντιδράσεις και το mail της εκπομπής, κύριε Αναλυτή. Τα εδήμο.δράσεις, papakitsmail.com. Για πάμε λοιπόν τώρα. Ξεκινά. Να ξεκινήσω εγώ. Ναι. Λοιπόν, στο κυριακάτικο τύπο εμφανίζονται πάρα πολλές δημοσιεύσεις σχετικά, όπως έχουμε πάλι, με επενδυτικούς ορίζοντες. Να το συνδέσουμε με υδροφόρο ορίζοντα. Σε μία λοιπόν δημοσίευση αναφέρω ότι 70 funds αναζητούν ευκαιρίες στην Ελλάδα και ο επενδυτικός τους ορίζοντας ορίζεται στα 5 με 7 χρόνια. Η δε κερδοφορία τους είναι 5 με 6%. Μόνο. Συνδέοντας λοιπόν με υδροφόρο ορίζοντα, πάμε και στον επενδυτικό ορίζοντα. Βέβαια δεν μας έχουν πει αυτά τα μεγάλα funds τι σημαίνει επενδυτικός ορίζοντας και με ποιες ευκαιρίες αναζητούν σε μια χώρα που βρίσκεται υποκατοχή. Γιατί όπως έχουμε πει, η πατρίδα βρίσκεται υποκατοχή από το 2010 με το αλής του μνήμης μνημόνιο που υπέγραψε ο κύριος Γιώργος Παπαδρέου. Ωστόσο έχουμε πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες οι οποίες κατά το αφήγημα της κυβέρνησης για άνοιγμα στις αγορές και για επενδύσεις στην χώρα θέλουν να δημιουργήσουν ένα επενδυτικό Ντουμπάι σε μια χώρα υποκατοχή. Ναι. Βέβαια δεν μας έχει πει κανένας για τις θέσεις εργασίας, για τους μισθούς, για όλα αυτά. Λοιπόν, μια που πήγαμε στα funds, που είπε στα funds, να σου πω ένα παράδειγμα τώρα, το τι γίνεται, όχι παράδειγμα, το τι γίνεται. Πάνε funds και αγοράζουν τα δάνεια κατοικίας. Τα κόκκινα δάνεια. Κόκκινα δάνεια, έτσι. Λοιπόν, αγοράζει σαν funds το σπίτι, το δάνειο, στην ουσία παίρνει το σπίτι, έτσι. Mm-hmm. Γιατί αγοράζει το δάνειο... Τετραγωνικά του σπιτιού. Κοίτα, αγοράζει το δάνειο στο 1 δέκατο της τιμής, μπορεί και πιο κάτω. Ναι. Και μετά του κάνει. Τα ξέρουμε όλα, τα έχουμε πει. Του κάνει προσφορά. Αυτό. Τα έχουμε πει και εμείς και ο πρόεδρος. Στην ουσία, όταν πάρει το σπίτι, ναι, αυτό το funds δεν έχει αφημί. Τι έχει? Γιατί το αφημί του είναι στο Δουβλίνο. Πού είναι? Το Δουβλίνο. Δεν έχει το Πασόκ αφημί. Λοιπόν, δεν έχει όμως. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, δεν έχουν αφημί. Και πώς κάνει την αγορά? Οπότε δεν πληρώνουν φόρο. Καταλαβαίνεις. Ναι. Έχω παράδειγμα εδώ στην Αθήνα,
που τον έβγαλε από το σπίτι για διοδικατοίκηση. Το φίλο μου, τον έβγαλε έξω, γιατί τον νοικιάζε. Λέει, το έχω πουλήσει, το πήρε το Φαντ. Το πήρε ο Κινέζος. Όχι, το πουλήσει, το πήρε το Φαντ. Ωραία. Δεν μπορούσε να του κάνει συμβόλαιο το φίλο μου. Γιατί? Γιατί δεν είχε αφημί. Πώς θα κάνει συμβόλαιο. Έτσι δεν είναι. Όχι, ο Φαντ δεν είχε, ναι, αυτό ναι. Το πήρε. Οπότε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τι κάνει. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα λοιπόν, δεν φορολογούνται, δεν πάνε στην ΑΔΕ, δεν πάνε στην ελληνικό κράτος. Είναι black. Πώς λέμε Black Friday. Πού είναι η ΑΔΕ, ο ΑΕΟ. Ξέρω εγώ. Έτσι. Το λέμε απλά. Θα το κάνουμε θέμα. Στη Γερμανία, ξέρω. Θα το κάνουμε θέμα και με μηχανικούς και με τοπογράφους. Mm-hmm. Να μας πούνε και στοιχεία. Και με νομικούς και με σημαντικούς. Ναι. Απλά το αναφέρω. Για πάμε. Όχι, εσύ. Εγώ ακόμα αργώ. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το επενδυτικό, επενδυτική ομοφροντία, υπάρχει η πόλη της Λάρκο. Άρα και αυτό. Η Λάρκο λοιπόν ήταν μια κερδοφόρα βιομηχανία, η οποία αυτή τη στιγμή τα χρέη της εταιρείας είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρέη της εταιρείας της Λάρκο είναι η ίδια εταιρεία που πριν από 2 ή 3 εβδομάδες έχασε τη ζωή του ο εργαζόμενος και όχι μόνο ένας, έχουν χάσει κατά καιρό οι εργαζόμενοι. Και παρόλο που το σωματείο έχει φωνάξει πολλές φορές για τις συνθήκες εργασίας και την προστασία, τα είδη προστασίας δεν έχουν από είδη προστασίας μέχρι. Από κράτος μέχρι. Συνθήκες, προστασίας, ναι. Συνθήκες εργασίας. Στην εταιρεία τα χρέη λοιπόν είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια μετά τα Χριστούγεννα επίκειται η πώληση της εταιρείας που, σε ποιον και με πόσο. Και αν αυτός βέβαια που θα αγοράσει την εταιρεία θα πάρει και τα χρέη ή για χάρη της ανάπτυξης και της επενδυτικής ομοφροντίας αυτά τα χρέη θα μετακυλιστούν σε ένα άθρο του προϋπολογισμού επαγαθό βέβαια της ανάπτυξης και της επένδυσης. Σε όλα αυτά βέβαια, σε πληστηριασμούς που γίνονται και που έρχονται και άλλοι, στην ΑΔΕ, όπως μας είπε ο Γιώργος, σε όλα αυτά τα funds που, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Πανούς, πλακώσαν και πάροχοι, ήταν κωδικό σημείο και έπαιξε πάρα πολύ στα κανάλια η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου με τους υπεύθυνους των εταιριών κινητής τηλεφωνίας για τη μείωση του ποσού για τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε στο ίντερνετ. Για τα data. Λες και όλη η πρεμούρα μας ήταν για τα data. Ναι. Βέβαια οι εταιρείες, μπορεί να τους κάλεσε ο κύριος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου και μάλιστα να τους επέκρινε για την οικονομική πολιτική την οποία εφαρμόζουν, ακόμα και στο θέμα του διαδικτύου μέσω κινητών. Οι εταιρείες λοιπόν είπαν ότι θα το μειώσουν αυτό, αλλά από τα καινούργια συμβόλαια, όχι από τα υφιστάμενα συμβόλαια. Οπότε φίλες και φίλοι, τρεχάτε να κάνετε καινούργια συμβόλαια. Είναι απλό. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί έτσι μάθαμε όλοι ότι μπορεί η κυβέρνηση να μην έχει μάνατζερ, αλλά οι εταιρείες έχουν. Έτσι, πάντα. 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 Για πάμε. Λοιπόν, έχουμε στα χέρια μας το περιοδικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με τον κύριο Πάρα πολύ ωραίο. Γιουστασόν, χαρτί, χλίδα. Αυτά τα έχουν λίγη, εγώ. Λοιπόν, έχει πολλά θεματάκια μέσα. Απλά θα σχολιάσουμε εμείς. Λέει, ρε παιδιά, με τα βασικά σημεία του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Τώρα μην τα πούμε όλα. Τα έχει αναφέρει και ο Πρόεδρος. Απλά θα πάμε στις παρεμβάσεις που έχουν. Όχι, Παναγία μου. Όπως μας λέει το ΕΒΑ, έτσι. Όχι εμείς. Όχι εμείς. Το ΕΒΑ. Εντάξει, το έχει αναπαράγει από το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Έτσι, τα ίδια είναι. Λοιπόν, μείωση του ορίου από τα 500 στα 300 ευρώ για συναλλαγές με μετρητά. Δηλαδή πάνω από 300 ευρώ θα κάνεις την συναλλαγή με την κάρτα. Με κάρτα. Ψηφιακό. Ναι. Ή με πλαστικό χρήμα. Ναι. Εντάξει, πλαστικό χρήμα. Συναλλαγές με λογιστικό... Τι λες τώρα. Λοιπόν, μας λέει για το όριο, λοιπόν, μισό λεπτό. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της φοράς αλληλεγγύης. Αυτό έχει να κάνει με το ποσό που του φορολογεί.
Τον εργοδότη. Δηλαδή πόσο απαταιώνε είναι. Τον εργοδότη ή τον εργαζόμενο. Τον εργαζόμενο. Μισθωτή αξιούχη. Έτσι. Τα υποζύγια. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ένφια, δανειακές υποχρεώσεις, χρηματοπιστικά τράπεζες και ενίκεια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από τα 30 στο 20%. Να τα. Δηλαδή, τα δάνεια που πληρώνουμε, τα ενίκεια που πληρώνουμε. Εντάξει, το κατεβάζει από 30% με κάρτα, να το πάει στο 20%. Λες και την προμήθεια ποιος θα την πάρει. Λες και θα άξεις εσύ μετά. Και την προμήθεια ποιος θα την πάρει. Λες και θα άξεις να πληρώσεις τα υπόλοιπα να κάνεις την αλλαγή μόνος. Αυτό σημαίνει τίποτα. Καλά, εντάξει. Ναι. Και την προμήθεια, εγώ σου λέω ποιος θα την πάρει. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι το 30% που πρέπει να έχεις στις συναλλαγές με ψηφιακό χρήμα, με την κάρτα, εάν δεν το κάνεις και είναι κάτω από 30%, σου βάζει πρόστιμο 22%. Επί του ποσού που. Δηλαδή, αν εγώ έχω μετρητά, ας πούμε, και θέλω να πληρώσω με μετρητά, θα μου βάλει πρόστιμο 22%. Ναι, στο ποσό που είναι 30%, ναι. Γιατί? Γιατί σου λέει μέχρι 30% θα πρέπει. Βέβαια, αυτό πέρασε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Για λίγο το έκοψε. Θα το ξανασυζητήσουν. Θα το ξανασυζητήσουν. Γιατί λέει δεν μπορεί. Βγήκε χθες ο κύριος. Θα θυμάμαι το όνομά του τώρα. Χατζησαλάτας. Εφοριακός. Πρόεδρος Ένωσης, τι είναι. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να το βάλει αυτό το ποσό, γιατί από το 22% του ελεύθερου επαγγελματία ο φόρος έχει κατέβει στο 9%. Ναι. Οπότε δεν μπορεί κάποιος φόρος που κατέβει να σου βάλει ένα πρόστιμο σε αυτό που καταργήθηκε. Κατάλα τα data. Ναι. Για να πάμε, τι άλλο. Λοιπόν, λέει για πολλά πράγματα εδώ, για φόρους ιστορίες, μέχρι 10.000 ευρώ. Ναι. Εντάξει, δεν είναι αυτό, τα έχουμε πει. Ναι. Πάμε τώρα σε ένα θεματάκι, το οποίο βέβαια το είχαμε ξαναπεί. Προετοιμάζουν το έδαφος, αν δεν το έχουν κάνει ακόμα γιατί δεν το ανακοινώνουν, η Ελληνογερμανική Συνέλευση να γίνει πλέον θεσμός. Είναι αυτό που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, ναι, ναι. Και με το γερμανικό επιμελητήριο, ευρωπαϊκό γερμανικό επιμελητήριο, που θέλει να κάνει κάποιες κινήσεις για να γίνει πλέον θεσμός. Ναι. Λοιπόν, πέρα από το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος από την Ελλάδα, ενταγμένος από την Ελλάδα, ήταν η κυρία Δούρου μέχρι πριν τις εκλογές. Ναι. Δεν το έχουν αλλάξει το πρόσωπο. Δεν έχουν βάλει καινούριο. Λοιπόν. Πώς μπορεί να είναι τώρα θεσμός που δεν έχει ένα πρόσωπο. Μα ο άλλος δεν έλεγε τότε ο δημοσιογράφος εκεί πέρα, ο θεσμός της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που είχε πάρει τη συνέντευξη από τον κύριο Μπάκερ. Προφανώς το ψηφίσανε για να το περάσουν ως θεσμός. Τώρα θέλουν να περάσουν και κάποια πράγματα. Άρα έχεις δίκιο ότι δεν είναι ακόμα θεσμός. Δεν είναι ακόμα θεσμός. Εντάξει. Αν το έχουν κάνει στη διακήρυξή του, την οποία δεν την έχουν βγάλει δημόσια, δεν μπορεί να το γνωρίζω. Και αν έχει υπογραφεί κάτι. Μεσοϋπουργείων. Είναι αυτό που λέγανε ότι έφυγε η Τρόικα, ήρθαν οι θεσμοί. Κάπως έτσι. Ναι. Αλλά επίσημα ακόμα δεν έχουμε δει κάτι που να είναι υπογραμμένο. Ο θεσμός, φάντασμα, με ποιο συναντήθηκε, τι έχει εκεί μπροστά σου. Αντιπροσωπεία. Ναι, ναι. Ελληνογερμανική Συνέλευση και ΕΒΑ. Ναι. Αντιπροσωπεία. Ναι. Λέει και ονόματα, τώρα δεν έχει. Εντάξει, ήταν ο Μπάρτλε, ήταν ο κύριος Μίχαλος και από εκεί και πέρα ήταν και κι άλλος. Ναι. Παρατριγάμενους. Να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Μίχαλος είναι βιομηχανός. Είναι πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι πρόεδρος, είναι ιδιοκτήτης κάποιες βιομηχανίες. Δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Δεν πάω να σου πω τώρα. Πέρα από το γεγονός ότι λέει μέσα, ρε παιδάκι, το άρθρο, αυτό που έχουν βάλει, το δελτίο τύπου, για συνεργασίες, για. Όχι, Παναγίου. Ναι. Λοιπόν. Πέρα από το τι σημαίνει Ελληνογερμανική Συνέλευση. Τι σημαίνει. Λέει, ρε παιδάκι μου, τι γράφει, τι γράφει, βαριέσαι να πει τι γράφει. Όχι, τα έχουμε πει. Η ίδρυση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης το 2010, 5 Μαρτίου του 2010. Ναι. Να θυμόμαστε καλά, πριν το μνημόνιο. Πριν το μνημόνιο. Μέρκελ, Παπανδρέου. Ναι. Έτσι. 5 Μαρτίου του 2010. 5 Μαΐου έγινε το μνημόνιο. Οπότε πριν το μνημόνιο. Μανιακή σύμβαση, ναι. Υπήρξε, λέει, ορόσημο στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των τοπικών και επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών. Ναι. Μπούρδες. Ναι. Δεν μιλάς καλά. Μα έτσι είναι, ρε. Τι έχουμε δει από το 10 μέχρι τώρα. Μνημόνιο. Όχι, τι έχουμε δει με την Ελληνογερμανική Συνέλευση. Μνημόνιο. Έχουμε δει κάτι
Μνημόνιο. Άλλο σου λέω τώρα. Δεν λέει ανάπτυξη των επιχειρηματικών κοινοτήτων. Πού την έχει δει? Καμία ανάπτυξη. Αφού κλείνουν μαγαζιά. Mm-hmm. Κλείνουν επιχειρήσει. Ναι, αλλά έρχονται τα φαντ. Μα δώσ' πάρε τα ποτάμια, δεν είπαν πριν δεκαετίες μέρες μας. Λοιπόν, άκου τώρα. Δημιουργεί ένα νέο πεδίο πρακτικής επικουρικότητας και αλληλεγγύης που φέρνει κοντά τους λαούς και παράγει αμοιβαία μακροπρόθεσμα και πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Για ποιον, για ποιους? Πολλαπλασιαστικά ωφέλη σημαίνει και για τους δύο. Ναι, αμοιβαία, για ποιους, η λέξη είναι αμοιβαία. Ναι, ναι, για ποιους όμως. Ναι. Για ποιους? Ξέρω εγώ. Για τον κύριο Μπάτλε και τους επενδυτές. Ή για τους λαούς. Για τους επενδυτές. Προσυφέρον τον λαό, θα σου πει ο άλλος όμως. Λοιπόν, και ερχόμαστε εδώ που λέει συνεργασία, επιμελητηρίο. Να τα. Το βάζουν πλέον σιγά-σιγά για να σου έρθει μετά να σου πει: α, πριν είναι θεσμός. Mm-hmm. Δεν ξέρω, το ξαναλέω, δεν ξέρω αν στη διακήρυξή τους mm-hmm. έχουν υπογράψει να γίνει θεσμός ή όχι, ή αν υπάρχει υπογραφή δύο υπουργείων που έχουν να κάνουν με τον ανάπτυξη. Διυπουργική δηλαδή υπογραφή. Μάλλον, ναι. Μάλιστα. Έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, εννοείται. Πολύ ανάπτυξη. Και όχι μόνο. Ναι, τι. Και με τους ΟΤΑ. Μα αυτό δεν ήταν η αρχή. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Για πες. Θεωρούμε ότι η τοπική γνώση αποτελεί παράγοντα κλειδί τόσο για το σχεδιασμό όσο για την υλοποίηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Μαυρογιαλούς, με στόχο τη στήριξη τη επιχειρηματικότητα και τη τοπική ανάπτυξη. Πού την έχουμε δει? Ανάπτυξη, 10 χρόνια τώρα. Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματική ανάπτυξη. Ναι. Δεν έρχονται. Το φάνς, ο Κινέζος, ο Ιαπωνέζος, τι είναι όλοι αυτοί, ο Γερμανός. Ναι, ναι. Η γνώση αυτή μπορεί να ενισχυθεί. Πάλι γνώση. Σημαντικά και να αξιοποιηθεί. Ναι. Μέσω της συνεργασίας με τους ομόλογους φορείς της Γερμανίας. Να τα. Και πάμε τώρα στο. Στο καλό. Στο ρεζουμέ. Στον τοτό. Ανέκδοτο, παιδιά. Μαθητεία και διτή εκπαίδευση. Εντάξει. Είπαμε. Μαυρογιαλούργιος Αγροτική Ακαδημία. Αντλούμε ήδη πολύτιμη γνώση, ναι, αυτό. Ναι. Τεχνικά επιμελητήρια έχουν αναπτύξει ήδη σημαντική. Ναι, πώς θα αρμέγουμε, τι θα κάνουμε, ναι. Τεχνογνωσία. Ναι. Λοιπόν, αξιοποιώντας την εμπειρία αυτή, έχουμε προχωρήσει στην εκπόνηση ευρύτερου σχεδίου. Μπλα, μπλα. Ναι. Άντε λοιπόν. Να πληρώσετε πάλι, παιδιά. Είναι αυτό που έγραψε πάρα πολύ σοφά. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο δεύτερο. Να το πούμε αυτό. Ναι, αυτό που έγραψε ο φίλος μου, ο Βασίλης, στο Facebook, μια φοβερή ανάρτησή του. Ότι σου δίνουν το μέρισμα πριν σου πάρουν το διαμέρισμα. Κορυφαίο. Αυτό είναι κορυφαίο. Έγραψε. Για πάμε. Λοιπόν, πέρα από το γεγονός ότι έχει διατυπώσει η ηγεσία των δύο υπουργείων το αίτημα επιμελητηρίων για τη δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου. Να τα. Για τη μαθητεία και την πρακτική άσκηση. Βέβαια. Αυτά που έλεγα. Θα φέρουμε τους καθηγητές, ναι. Ένα πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να διέπουν τις περιόδους. Ναι. Λοιπόν, βέλτιστη πρακτική στον τομέα αυτό. Ναι. Το πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, παιδιά, τα διαβάζω όπως είναι, ναι. Για να μην νομίζει κάποιος ότι τα λέμε εμείς. Ναι, καταρχάς είναι στο περιοδικό, δηλαδή. Ναι. Είναι δελτίο τύπου αυτό. Mm-hmm. Είναι η συνεργασία των επιμελητηρίων Ηρακλείου, ναι. Κρήτης, ναι. Και της Γερμανικής Ένωσης Ηλεκτροσυγκολητών, ναι. Για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση περίπου 100 ατόμων, ναι. Στο Ηράκλειο Κρήτης. Να τους μάθουν πώς θα κάνουν. Να κολλά τα σίδερα. Λοιπόν, όποιος μας ακούει τώρα και είναι τεχνικός, ναι. Γελάει, έχει διπλωθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Να τους μάθουμε πώς να κολλά τα σίδερα, εγώ σου ρωτάω. Ναι. Ναι. Δεν είναι μόνο απλά τα σίδερα. Είναι μια τέχνη. Ναι, είναι μια τέχνη. Το θέμα είναι ότι αυτή η τέχνη ναι. Είναι γνωστή στην Ελλάδα. Είχαμε κάποτε σχολές. Προμηθέας, ναι. Ήφαιστος. Είχαμε το Θεό της Φωτιάς, ρε παιδιά, καταρχάς. Είχαμε σχολές. Ναι, μην το πάμε τώρα μυθολογία, είχαμε, ας πούμε. Ακόμα και τεχνικό λύκειο, ναι. Τεχνική σχολή, μάθαινες ναι. Αυτό το πράγμα. Ναι. Πέρα από την ηλεκτρολογία, ναι. Υδραυλικά, ναι. Μηχανικός. Ναι. Μάθαινες αυτό το πράγμα. Ναι. Και έρχονται τώρα ναι. Να μας μάθουν ναι. Και σε 100 άτομα μόνο. Μόνο σε 100. Έτσι. Θα πληρώνουν αυτοί 100 ή είναι δωρεάν? Δεν ξέρω. Και μετά θα απασχοληθούν κάπου ή θα απασχοληθούν αυτό... με του πείνα εκεί, ας πούμε. Και αυτό είναι το ένα. Γιατί στην Κρήτη, κύριε. Γιατί στην Κρήτη? Ναι, αυτό εντάξει, στην Κρήτη εδώ και 2 χρόνια Mm-mm. Είχε προαποφασιστεί αυτό, θα ναι. Κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα παίρνει άλλη τροπή, γιατί είναι μέσω επιμελητηρίων, ναι. Γερμανικό και ελληνικό. Ναι. Παίρνει πλέον θεσμικό. Ναι. Ο θεσμός. Θεσμική μορφή. Θεσμική μορφή. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως στα Ιωάννα,
Τι θα φτιάξουμε. Ήπειρο, μάλλον. Ήπειρο. Στη Μονή Βελάδα. Ναι, ναι. Τη σχολή, την ναι. αγροτική σχολή. Ναι. Να Μονή Βελάδα. Πραγματικά, παιδιά, δεν είναι. Δηλαδή, να μάθουν πώς θα κάνουμε ελεύθερα βοσκή. Στους βοσκούς. Σε πτηνά, σε πρόβατα. Στους βοσκούς. Ναι. Θα μάθουν. Εντάξει, δεν μένουν μόνο εκεί. Πάνε και στο κομμάτι της διαχείρισης ναι. και του management και πώς ναι. θα κάνεις την αγορά μετά, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά σε μια αγροτική, δηλαδή, και κτηνοτροφική περιοχή, θα πάνε να τους μάθουν, ναι. που είναι στο DNA τους μέσα, θα πάνε να τους μάθουν πώς να σαλαγάνουν τα πρόβατα. Και πώς θα αρμέγουν. Και πώς θα αρμέγουν. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Υπόψη ότι εμείς αρμέγαμε πρόβατα από την εποχή του Πολύφημου. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το πάμε θέμα τώρα παρακάτω. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν έχει χαθεί. Δηλαδή, θα πας σε ένα αγρότη να του μάθεις. Ή σαν να πας στην Ιαπωνία και να μάθεις το Ιαπωνέζο για τους σαμουράι. Και στην τελική σπίρο να σου πω κάτι. Δεν θα μπορούσες αυτά τα πράγματα να μάθεις μέσα από ΤΕΗ στα ελληνικά, στους Έλληνες που θέλουν να ασχοληθούν με το αγροτικό κομμάτι. Εντάξει, υπάρχουν σχολές στα ΤΕΗ. Λοιπόν, δεν θα μπορούσες να το συνδυάσεις. Υπάρχουν. Δεν θα μπορούσες να το συνδυάσεις. Ναι. Όχι, όχι, εγώ άλλο σου λέω τώρα. Δεν θα μπορούσες αυτό να το συνδυάσεις στην Ήπειρο με μια σχολή η οποία να είναι πάνω στα θέματα αυτά. Αλλά και πάνω στα προϊόντα που παράγεις μετά από αυτά. Σαφώς. Που είναι από την τροφή των πτηνών μέχρι. Ναι. Σαφώς. Την τοποποίησή του για τα σούπερ μάρκετ. Εντάξει, φαντάζομαι ότι τώρα όλα αυτά που λες, ο θεσμός, για να γίνει κάτι θεσμός όμως, πρέπει να έχει και το κατάλληλο περιβάλλον. Ναι. Ωραία. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, γίναμε μάρτυρες όλοι αυτές τις ημέρες. Με την επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. Άλλη επέτειο και αυτή. Ένα πολύ, μα πάρα πολύ νοικοκυρίστικο αστυνομικό κράτος. Η μηδενική ανοχή όμως, απέναντι σε οποιονδήποτε, έχει πολλές παραμέτρους. Γίναμε μάρτυρες όλοι, κάποιον βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες, ναι. με δημόσια διαπόμπευση ενός ανθρώπου που τον έχουν συλλάβει, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, με μόλοπες, με ξύλο, με πάρα πολλά. Άρα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον ασφάλειας, έτσι ώστε να έρθει ο θεσμός, να έρθει η επένδυση, να έρθει οτιδήποτε. Και όχι μόνο ασφάλειας. Ταυτόχρονα και φόβος. Καταστολής. Και φόβος στον άλλο και καταστολής. Ναι. Χωρίς να παίρνουμε βέβαια το μέρος κάποιων που πετάνε μολότοφ, έτσι, ή φοράνε κουκούλες, γιατί κάποιες φορές είναι οι ίδιοι που υπάρχουν για να υπάρχει όλη αυτή η καταστολή. Όπως το έχω πει, δηλαδή, στο νόμισμα δύο όψεις. Μπράβο. Από τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη, τέλος. Ναι. Εντάξει, παιδιά. Μην το καταλαβαίνουμε ότι επί 4,5 χρόνια κάποιοι ήταν αλυσοδεμένοι κάτω από πολιτική βούληση και εντολές φυσικής ηγεσίας, που λένε συνδικαλιστές. Αλλά μην ξεφύγουμε. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να δούμε πάλι κάποιον κορκονέα. Και όχι σε μια απέναντι σε ένα παιδί, απέναντι σε μια διαδήλωση. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει και τα νομοσχέδια όλα, αν δείτε, που ξεκινήσαν από το ΣΥΡΙΖΑ, την πρώτη αριστερή κυβέρνηση, και καταλήξανε στο να το φτιάξουμε καλύτερα το θέμα. Εντάξει. Έχουν όλα μια φυσική ροή, όπως ήταν τα ποτάμια που μας λέγανε οι φίλοι μας πριν. Και μάλιστα, σήμερα ο υπουργός, ο κύριος Δέδιας, υπουργός εξωτερικών, επειδή πουλήθηκε μεγάλη πλάκα προεκλογικά για τη συμφωνία των Πρεσπών και θα την ακυρώσουμε και θα την κάνουμε και θα την δείξουμε, παρέθεσε γεύμα εργασίας στις Βρυξέλλες, στο οποίο γεύμα ήταν και η Υπουργή Εξωτερικών της Αλβανίας και των Σκοπίων. Με σκοπό τι? Την ενταξιακή δίωδο των Σκοπίων και της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή κάποιοι λέγανε βέτο και ιστορίες. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα από τον Γιάννη. Έχει να κάνει όμως με το προηγούμενο θέμα, τις κυρίες. Ναι. Και μας έχει στείλει ένα βίντεο που αφορά το... Που αφορά? Είμαι λίγο κρυμμένος και δεν μπορώ να θυμάσω. Ναι. Που αναφέρθηκε, Θα το αναρτήσουμε το βίντεο αυτό στη σελίδα. Ναι. Θα μπορούσε να μεταφώσει πόλη σε όλο τον κόσμο, διαβάζει περισσότερα. Θα το αναρτήσουμε στη σελίδα. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τηλέφωνο γιατί είχαμε πρόβλημα με τις γραμμές εδώ. Θα το αναρτήσουμε στη σελίδα. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Λοιπόν, μας λέει ο Κωνσταντίνος
Ναι, για την Ελληνογερμανική Συνέλευση. Μπράβο που τα λέτε. Και ενημερωνόμαστε από εσάς. Εντάξει, ναι. Θα συνεχίσουμε. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που επικοινωνούν. Λοιπόν, μας λέει η Ελένη για αυτό που είπες για τα fans. Ναι. Της φάνηκε περίεργο. Ξέρει, λέει, ότι αυτό δεν είναι ανάπτυξη, αλλά της φάνηκε περίεργο και αυτό που άκουσε με τον αφημί. Θα κάνουμε εκπομπή που το οποίο θα είναι τουλάχιστον μισή ώρα με τοπογράφους και με μηχανικούς. Και ναι. Πρώτα ξέρουν κιόλας. Ναι. Απλά εγώ το διάβασα κάπου και είχε ενδιαφέρον. Το Ντουμπάι θα γίνει. Τι τοπογράφους. Λοιπόν, μας λέει πάλι εδώ το ΕΒΑ, ναι. Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ναι, ναι, ναι. Ο θεσμός. Για τις εξαγωγές. Uh-huh. Ανέκτησαν, λέει, τη δυναμική τους οι ελληνικές εξαγωγές. Το Σεπτέμβριο. Ναι. Είναι στοιχεία. Σου εξηγείται όλα καλά, πάση. Στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Του ΕΒΑ. Ναι. Ναι, το έχουν πάρει από την Ελστάτ. Mm-hmm. Το λέει κάτω-κάτω, πηγή Ελστάτ. Από πού? Ελστάτ. Αυτοί που κάνανε, διωγγώσαν το χρέος. Γι' αυτό το λέω. Για να αυτοί έχουμε... που έχουν το καταδίωχτο. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Λοιπόν. Μας λέει για το εμπορικό έλλειμμα. Ναι. Ενισχύθηκε λαθά το Σεπτέμβριο. Ναι. Εντάξει. Ποιο έχει πρώτο σε εξαγωγές? Ποιο? Τα πετρελοειδή καύσιμα. Εξάγουμε πετρέλαιο, κύριε. Πού το? Καταλάβατε τώρα τι λέγεται. Εξάγουμε πετρέλαιο. Φέρνουν το πετρέλαιο, το κάνουμε στις δελτήρια. Ναι. Και αυτό μετά φαίνεται ότι το εξάγουμε. Α, το φέρνουμε, δεν το βγάζουμε. Βγάζουμε πετρέλαιο εμείς. Αμέ. Πού? Δεν είπε ο άλλος άνθρωπος που το ρωτήσαν στο Sky, ούτε ποτέ δεν θα βγάλουμε. Ναι, λοιπόν, σοβαρά τώρα έχουν τα πετρελοειδή και τα καύσιμα σαν πρώτο εξαγώσιμο προϊόν. Να μας δούμε και λεμπία και τι στον κόσμο, έτσι όπως θα λέει. Ναι. Λοιπόν, έχει τα χημικά. Ναι. Προφανώς είναι μέσα και αυτά. Παράγωγα. Ναι. Ναι. Είναι σύν 30% πάνω. Ναι. Εντάξει, τα μηχανήματα, ναι. Διάφορα βιομηχανικά προϊόντα. Και τρόφιμα για ζώα. Ναι. Ζωοτροφές δηλαδή. Τρόφιμα και ζώα ζώντα. Τι τρόφιμα και ζώα ζώντα. Ναι, ναι. Συντα τρόφιμα για ζώα. Τώρα κατά πόσο. Το πετρελοειδή. Ναι. Τα παρουσιάζουν στους εξαγωγές. Το έχει πει και ο πρόεδρος. Έτσι. Άλλο πράγμα, παιδιά, να έχετε εδώ το πετρέλαιο στην τιμή που έρχεται. Ναι. Να το διηλίζει. Και ναι. Να φαίνεται μετά το που το κάνει εξαγωγές. Δεν είναι έτσι. Ναι. Μάλιστα. Απλά το διαβάζω. Θα τα αφήσω το. Αυτό έχει εδώ πέρα υλικό για 5 εκπομπές. Αν το πάρουμε δηλαδή. Και μιλήσουμε. Τι γίνεται, ρε. Ντούπου ντούπου για τλίγο. Εν τω μεταξύ σου βάζει πρώτο. Είναι τα πετρέλαια. Εισαγωγές. Και τι φωτογραφία σου έχει. Σαν αντλίες. Καμία σχέση. Και λέει 10 μέτρα για τον εξυγχρονισμό τη ΔΕΗ. Τι πράγματα είναι αυτά. Όχι, είναι ωραία. Εγώ τους τίτλους. Α, πρέπει να διαβάσουμε τους τίτλους εδώ πέρα. Πώς λέει και πόσο και ποιες φορές μειώνεται για επιχειρήσεις και εργαζομένους. Παιδιά... Σου λέω είναι θέματα για 10 εκπομπές. Είναι πολύ δηλαδή... ωραίο αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Λέει ευρωπαϊκές επιτροπές. Άμα το πάρουμε ένα και το αναλύσουμε. Ναι. Σε τροχιά ανάπτυξη, ελληνική μεταποίηση. Πω. Ποιος είναι αυτός. Τέλος πάντων, εντάξει, καλά. Λοιπόν. 20 δις λέει χάνει κάθε χρόνο η αγορά από το παραεμπόριο. Μάλιστα. Ποιος προάγει το παραεμπόριο, δεν ξέρουμε τώρα. Για πάμε παρακάτω. Έχουμε μήνυμα. Ναι, έχουμε 2 μηνύματα ακόμα. Yeah, 3 μηνύματα. Mm-hmm. Ωραία, έχονται μηνύματα. Εντάξει, πέρα από τον μπράβο, παιδιά, συνεχίστε. Mm-hmm. Λοιπόν, η Ιωάννα. Ναι. Να, αυτό που είχαμε πριν. Αν μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή, ναι. για το φορολογικό. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Γιάννης. Για το μεταναστευτικό πάντα ασχοληθούμε. Mm-hmm. Παιδιά, μόνοι μας δεν θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε τουλάχιστον ένα άτομο εδώ να ναι. γίνει συζήτηση. Mm-hmm. Δεν θέλουμε μόνο τις δικές μας απόψεις ή μόνο του ΕΠΑΜ. Αυτό θέλει διάλογο. Προφανώς έχουμε θέσεις και θα τις βάλουμε και στη σελίδα, θα τις πούμε κιόλας. Μα έχουν γίνει και ημερίδες σχετικά. Ναι, έχει γίνει και ημερίδα. Ναι. Έχει μόνο μία. Ναι. Αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε εκπομπή μόνο και μόνο γι' αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Να, τώρα είπαμε ρε παιδάκι με τους προστεριασμούς. Mm-hmm. Εντάξει, το είχε αναφέρει πάρα πολλές φορές και ο πρόεδρος και άλλοι οικονομολόγοι. Γιατί εμείς δεν είμαστε οικονομολόγοι.
Και το ξαναλέω, δεν είναι θέμα ότι δεν θέλουμε να κάνουμε εκπομπή, έτσι. Ναι. Να κάνουμε μια εκπομπή, να κάνουμε μια συζήτηση που να τα πιάνει όλα. Ναι. Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Και, ή δεν είναι μόνο η μετανάστευση το πρόβλημα. Το έχουμε ξαναπεί. Είναι η πολιτική το πρόβλημα. Δηλαδή εδώ πέρα ο κύριος αναλυτής μου τα άφησε τελευταία λεπτά. Λέει κοινή συνεδρία σε ΕΒΑ, ΒΕΑ, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξη Άδων Γεωργιάδη. Εδώ γίνεται. Δεν είναι. Δεν διαβάζω τα θέματα. Εγώ τα διαβάζω πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Απλά εγώ σου είπα ότι αυτό μόνο και μόνο αυτό εδώ που έχουμε τώρα είναι για 10 εκπομπές. Είναι διαφορετικά θέματα. Βλέπω εδώ πέρα. Έχει πίνακες εδώ. Λέει. Αυτό θα λέω στο Δημήτρη. Ναι, στον πρόεδρο. Αυτά είναι για τον Δημήτρη. Λοιπόν. Να αναφερθούμε σε κάτι άλλο. Υπάρχει ένα άθρο του κυρίου Χαρίδη Μουτσούκα. Ναι. Ο κύριος Χαρίδη Μουτσούκας είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, ο οποίος κάνει μία φοβερή ανάλυση στο άθρο του. Είναι στην, να το πούμε, είναι στην καθημερινή της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου. Με τον τίτλο «Η Ελλάδα του Κικίλια δύσκολα πεθαίνει». Ο κύριος καθηγητής κάνει μια φοβερή ανάλυση, όπως είπαμε, και αναφέρεται στις τοποθετήσεις των διοικητών στα νοσοκομεία. Κάτι που είχαμε θίξει την προηγούμενη φορά, ναι. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα με το άθρο του κυρίου, εγώ προσωπικά, συμφωνώ απόλυτα με το άθρο του κυρίου καθηγητή, γιατί είναι πέρα εμπεριστατωμένο και δομημένο και αναφέρει κάπου ότι τα προσχήματα τηρήθηκαν. Ο Υπουργός συνέστησε λοιπόν μια επιτροπή αξιολόγησης της αρεσκίας του και προκήρυξε τις θέσεις. Δηλώνει ότι συνεχτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, έφαση στην διοίκηση, τα οικονομικά και την πληροφορική των μονάδων υγείας. Όμως, ο ίδιος ο καθηγητής αναφέρει στο άθρο του, πάντα, δεν δικά μας λόγια αυτά, με το πρόσχημα και τη λέξη συνεχτιμώνται, εδώ είναι όλο το ρεζουμέ, παιδιά, αναφέρει λοιπόν πώς συνεχτιμώνται. Η προκήρυξη ήταν ενηγματικά σιωπηρή. Δεν ανέφερε ούτε κριτήρια αξιολόγησης, ούτε κριτήρια μοριοδότησης. Και το σημαντικό, συμπεριέβαται το στοιχείο της προσωπικής συνέντευξης. Και συνεχίζει. Διορίζεις λοιπόν κάποιον διοικητή νοσοκομείου χωρίς να τον έχεις δει καν. Αναφέρεται επίσης αυτό που είχαμε αναφέρει και εμείς ως εκπομπή για τις λεγόμενες επιτροπές αξιολόγησης, για τους διορισμούς φιλόλογων, νηπιαγωγών, λαδέμπορων, όπως είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτά είναι από τον κύριο καθηγητή Χαρίδη Μουτσούκα, ο οποίος φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Απλά η επιστημονική του δομή. Μια που το λες, μας στέλνει μήνυμα και ο Κώστας. Mm-hmm. Βέβαια θα το έλεγα και εγώ έτσι κι αλλιώς. Μας λέει, ακόμα ένα θαύμα κανονικότητας. Mm-hmm. Καταγράφτηκε στο θαυματολόγιο των διορισμών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Φωτεινή Βρίνα, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και αιρετό μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, παραιτήθηκε από τη θέση της καθηγήτριας στο 7ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, επικαλούμενη λόγους υγείας. Σαν καθηγήτρια, κύριε. Η οποία έγινε αποδεκτή στις 12 Νοεμβρίου. Ωστόσο, λέει, λίγες μέρες αργότερα έγινε αναπληρώτρια διοικήτρια. Θαύμα. Το θαύμα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Παντελεήμονας. Το θαύμα. Τέλος. Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα. Ευχόμαστε η κυρία καταρχήν να μην έχει πρόβλημα υγείας. Έτσι. Αλλά έγινε το θαύμα. Δηλαδή μέσα σε 3 μέρες έγινε καλά. Ναι. Το θαύμα δηλαδή παραιτήθηκε από τη θέση της ως δημοσία λειτουργού εκπαίδευσης για να διοριστεί διοικήτρια στο νοσοκομείο. Να, μας λέει τώρα Χρύσα. Ναι. Ελάτε μωρέ, για λόγους υγείας πήγε στο νοσοκομείο, όχι στο Υπουργείο, καχύποτε που είμαστε όλοι. Έλατε, Χρύσα. Όχι, είναι θαύμα όμως αυτό. Καταρχήν, αν έχει. Όποιο ότι ορίζεται στο νοσοκομείο, είναι θαύμα. Να. Το μάθεις αυτό, Υπουργέ μου. Επειδή είσαι και γιατρός, Υπουργέ. Συνεχίζεις τώρα, σου πει ο άλλος, το ξέρει, Υπουργέ. Ναι, το ξέρω. Όχι, εγώ στο είπα και πάλι, τάσομαι υπέρ αυτού του ανθρώπου που ακόμα δεν έχει διοριστεί. Εκτός αν έχει διοριστεί. Δεν το ξέρουμε. Αν έχει διοριστεί,
Μπράβο του. Η σταματήσει να λέγει. Πότε. Μάλλον θα έχει διοριστεί. Βέβαια δεν μας είπε τι πανεπιστημιακό τίτλο έχει. Εμένα με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Με ενδιαφέρει εμένα όμως. Πλέον όχι. Πλέον όχι. Γιατί ένας άνθρωπος που λέει κουβέρτες τις έχετε ακόμα μέσα. Έλεγε, τώρα δεν λέει. Για κοίταξε, για διοικητής φυλακών καλός θα ήταν αυτός. Καλός θα ήταν, άκουσε με εμένα που σου λέω. Βέβαια δεν ξέρω τώρα με τους ηλεκτροσυγκολητές θα χρειαστούν και κάγκελα γύρω-γύρω. Κάποια στιγμή θα χρειαστούν. Και επειδή στην προηγούμενη εκπομπή κάποιος μας είχε στείλει ένα mail σχετικά με το Βαγγέλη που είχε βγει. Α, ναι. Με την υπόθεση παιδοφιλίας του τέως βουλευτή κυρίου Γεωργιάδη, ναι, ο οποίος αθωώθηκε, εντάξει, παραγράφηκε, μας έστειλε ένα mail που αναφέρθηκε σε μένα, γιατί είπα τη λέξη ακόμη. Έτσι, σε μια κοινωνία, αγαπητέ μου φίλε, που το παιδί γίνεται έρμεο των ορέξεων, ανώμαλων ορέξεων, του οποιοδήποτε ή της οποιαδήποτε, η λέξη ακόμη είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Εγώ αντιλαμβάνομαι το μέγεθος του φόβου. Ναι. Σε μια άλλη κοινωνία η λέξη ακόμη θα ήταν light. Και όχι μόνο εγώ, όπως αναφέρθηκε και ο Βαγγέλης που βγήκε τηλεφωνικά. Εδώ να πούμε ότι τώρα εντάξει, να μιλήσουμε σοβαρά. Σοβαρά μιλάω. Ναι, εντάξει. Να απόλυτα σοβαρά. Απαντάω καταρχάς απαντάω στον άνθρωπο που έστειλε αυτό το mail. Λοιπόν. Πέρα από το γεγονός ότι ήταν άποψη του Βαγγέλη αυτό, ο Βαγγέλης αναφέρθηκε το τι γινόταν στην Μολδαβία και τη Ρουμανία. Ναι, επί εποχής του Κομιδράκουλα. Λοιπόν, ναι. Να πούμε απλά, επειδή εγώ κοίταγα τα mail και τα μηνύματα, ναι, και κατά την ώρα της εκπομπής, αλλά και μετά, ναι, τα μηνύματα ήταν πολύ χειρότερα από αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης το είπε. Light. Το είπε και με. Το είπε όρους... γιατί για λόγου. Καταρχάς για λόγου ασφαλείας. Πιστέψτε με, υπήρχαν γυναίκες. Απέναντι σε εμάς. Μας στείλανε γυναίκες μήνυμα, ναι, που είναι πολύ χειρότερα, που δεν διαβάζονται στον αέρα. Μητέρες. Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Δεν είναι, ένα θέμα το οποίο είναι πολύ λεπτό. Το συγκεκριμένο ακροατή βέβαια τον πείραξε λέξη ακόμη που είπα εγώ. Και εγώ όχι, απαντάω όχι, λοιπόν. Το παλούκομα. Το παλούκομα. Το παλούκομα. Όχι, δεν είπα παλούκομα, είπα ακόμη. Το παλούκομα του Βαγγέλη. Εντάξει, λέμε πως ωραία. Έτσι. Ναι. Το ακόμη όμως το πήρε ρε παιδάκι μου ότι εντάξει, ναι, αν δεν επικροτείς. Ναι. Ωραία. Ομοίως θα απαντήσω λοιπόν, ναι, να απαντήσω λοιπόν στον ακροατή που μου έκανε την τιμή να μας στείλει το mail αυτό. Έχει γράψει και κάτω από το YouTube. Έχει γράψει ο άνθρωπος, μπράβο, και καλά να είναι και να μας ακούει και να μας κριτικάρει, γιατί η κριτική είναι αποδεκτή, αλλά θα πρέπει να πάρει και την απάντηση. Ότι... Από σένα. Από μένα. Έτσι. Από μένα. Ομοίως, δεν είναι απειλή το ακόμη. Απειλή όμως, καλέ μου φίλε, είναι η δημόσια αδιαπόμπευση ενός παιδιού, το τραύμα το ψυχολογικό που θα του μεταφέρει για όλη του τη ζωή, έτσι. Η κακοποίηση μιας γυναίκας και συνήθως, αν καθίσεις και δεις τα στατιστικά στοιχεία, κακοποιούνται περισσότερο οι γυναίκες εκείνοι από τα λευκά, κακοποιούνται από τα λευκά κολάρα. Εντάξει. Τη μεγαλύτερη λοιπόν πηγή κακοποίησης ενός ανθρώπου, στην ψυχή του ενός ανθρώπου, γιατί πίστεψε με, έχω δουλέψει με τέτοια παιδιά, έτσι, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο μπορεί να σημαδέψει ένα παιδί το να κακοποιηθεί από τον οποιονδήποτε και μάλιστα αυτό να παραγραφείται. Γιατί σε μια άλλη κοινωνία δεν θα υπήρχε παραγραφή, θα υπήρχε τιμωρία. Αν όχι με παλούκομα, με ισόβια δεσμά. Λοιπόν, στο διατάφτα, επειδή έλεγε και μέσα ότι προφανώς το επικροτούμε και υπέθεσε ότι είναι και θέση του ΕΠΑΜ, σαφώς δεν είναι θέση. Όχι, αυτή είναι η θέση, είναι προσωπική θέση. Ήταν άποψη του Βαγγέλη. Ναι, δεν είναι η θέση του ΕΠΑΜ, είναι προσωπική θέση. Το αν ο Σπύρος είπε εκείνη την ώρα ακόμη, γιατί είπε ο Βαγγέλης δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν είναι θέμα ότι. Τα ισόβια δεσμά δεν είναι παλούκομα. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Απλά εγώ κάποτε ένας πρωθυπουργός της Ελλάδας είχε πει μια φοβερή ατάκα. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Ναι. Και δεν είναι κανένας νόμος Παρασκευόπουλου και κανένα άλλο ποινικό κώδικα. Εντάξει. Τώρα πάμε αλλού. Να καταλάβουμε τι λέμε. Ναι. Εγώ δεν είπα να στήσουμε παλούκια στο Σύνταγμα. Όχι, σαφώς και όχι. Εντάξει. Ούτε να πάρει ο καθένας τον νόμο στα χέρια του στο επίπεδο αυτοδικίας.
όπως ακούστηκε, μπορεί να το έκανε και λάθος εκτίμηση. Μα εγώ οφείλα να απαντήσω στον ακροατή. Δεν επικρίνω τον ακροατή, του απαντάω. Αλλά πίστεψε με, υπήρχαν πάρα πολλά μηνύματα και στο mail. Αλλά και που ήταν χειρότερα. Και ειδικά από γυναίκες. Μπράβο. Και προφανώς όπως το είπε, μπορεί να ήταν και μητέρες, έτσι, δεν ξέρω. Και προφανώς τα άτομα που στείλαν αυτά τα μηνύματα μπορεί να είχαν κακοποιηθεί κάποτε. Γιατί πίσω από τις κλειστές πόρτες πολλά γίνονται. Τέλος πάντων, το ζητούμενο είναι ότι δεν τιμωρήθηκε ο κύριος αυτός. Όλα τα μηνύματα αυτά είχαν να κάνουν και πίστεψε με, το ξαναλέω τρίτη φορά, ήταν ακόμα χειρότερο από αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Γιατί κάποιος μας γύρισε και μας είπε, αν είναι 12 χρονών, λέει, πώς το είχε πει Γιώργο. 12 ναι, χρονών. Άλλο και αυτό. Δηλαδή, ρε παιδιά, δηλαδή, καλά, ακούστε τι είπε ο άνθρωπος, Γιώργο. Καταρχήν λέει, ήταν κορίτσι και δεν ήταν αγοράκι. Δηλαδή, ξεχωρίζεις, καλέ μου φίλε, την παιδική ψυχή. Ανάλογα με το φίλο. Λοιπόν, δηλαδή, άμα είναι πήγε... κορίτσι και πέφτει θύμα βιασμού, είναι μια χαρά. Άμα είναι αγοράκι, είναι μεπτό. Ωραία. Λοιπόν, δεύτερο επιχείρημα, ότι το είπαν στις ειδήσεις, ήταν ένα κοριτσάκι. Ναι, και. Και οι ειδήσεις του έχουν πει ότι τελείωσε ένα μνημόνιο, αλλά μνημόνιο έχουμε. Ναι, και. Λοιπόν, τρίτο επιχείρημα, ναι, για να δικαιολογήσει το όλο θέμα. Ναι. Δεν ξέρω τι ήθελε να δικαιολογήσει. Εντάξει, ναι, ό,τι μπορεί να δικαιολογήσει. Ναι. Λοιπόν, γιατί ήταν αντίθετος. Σωστά. Απόψη. Όπως υπήρχαν μηνύματα που λέγανε για την τιμωρία του και μηνύματα πολύ. Υπήρχαν αυτά... μηνύματα και αλληλεγγύης. Αυτό είναι το, αυτό βέβαια είναι το περίεργο. Δύο υπήρχαν μόνο. Ναι. Το ένα όμως ήταν χαρακτηριστικό. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει ο άλλος σε μήνυμά του, παιδιά, ήταν 16 χρονών, ήταν κοριτσάκι και όχι αγοράκι αυτό. Και στην τελική ήταν πόρνη. Πήγε εκεί πέρα και να κάνει. Ρε μεγάλε, ακόμα και 16 χρονών, ακόμα και 17 χρονών να είναι. Έτσι. Όταν το βάζει κάποιος για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ο προαγωγός. Παρά τη θέλησή του. Ναι. Ή ακόμα είναι και με βιασμός. Τη... Ναι. Δεν είναι βιασμός. Δεν είναι δηλαδή ενάντια στη φύση αυτό το πράγμα. Είναι βιασμός. Επειδή δηλαδή πήγε και έκανε μια δουλειά το οποίο δεν έχουν επιβάλει να την κάνει τη δουλειά αυτή. Είναι βιασμός. Έτσι. Εγώ δεν εξετάζω αν ήταν αγόρι κορίτσι. Λέει αυτός. Πάει να πει ότι εντάξει, το ήθελε και το έκανε, οπότε καλά να καλά έπαθε. Σιγά μην το απόλαυσε. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Σιγά μην το απόλαυσε κιόλα. Να ήταν το δικό σου παιδί να το γράψει. Αυτά τα μηνύματα έτσι μου στέλνανε περίπου οι κυρίες που σου λέω για τον άλλο κύριο. Τέλος, υπήρχε και αυτή, ναι, το μου το θύμισε, τώρα καλά που το θύμισε. Υπήρχαν και αυτά τα μηνύματα ότι ξέρετε κάτι. Ήταν 16 χρονών, δεν ήταν αγοράκι, ήταν κοριτσάκι. Οπότε αυτό που έκανε. Εντάξει, τι πάνε να πούμε τώρα, αφού αυτή είναι η δουλειά του. Ω πάρα μεγάλη. Ποια δουλειά του. Δεν είναι, το γεγονός ότι το έχουν αναγκάσει, το έχουν ξαναγκάσει να κάνει αυτό το πράγμα. Ή με το ζόρι. Πολλές φορές το έχουμε πει και με κατηδία, έτσι. Ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι ακόμα πιο μικρά στην Ταϊλάνδη και τα βάζουν και άλλα πράγματα. Γι' αυτό υπάρχει και ο εξωτουρισμός στην Ταϊλάνδη. Και ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη. Ο δυτικός που πάει εκεί πέρα. Ναι. Μπράβο. Και το ίδιο και στη Μολδαβία που πήγε ο. Μπράβο. Γι' αυτό το λόγο πήγε. Λοιπόν, αυτό τώρα το κάνει το παιδί αυτό γιατί το θέλει, γιατί το ευχαριστιέται. Γιατί εξαναγκάζεται. Μην τρελαθούμε τώρα. Άρα η λέξη ακόμη είναι μάλλον light. Παρ' όλα αυτά, να τονίσουμε πάλι ότι εντάξει, δεν είναι θέση του επάνω αυτό το πράγμα. Στο ξαναλέω. Αλλά για βάλε τώρα κάτι. Εντός εισαγωγικών και μεταφορικά, τα ισόβια δεσμά μπορούν να αντιστοιχούν και με παλούκομα. Εντάξει, μας είχε στείλει και ένας, το δεύτερο που μας έστειλε ένας άντρας, γιατί και πολλές γυναίκες μας στείλανε. Είχε πει ρε παιδάκι μου ότι αν πήγαινε αυτός ο κύριος φυλακή, δεν θα γλίτωνε, όπως το δουλείς. Εντάξει. Δεν θα γλίτωνε. Έτσι μας έγραψε το μήνυμα. Ναι. Μα γι' αυτό και δεν πήγε φυλακή. Λοιπόν, καλά που το θύμισες τα μηνύματα. Μάνα, εγώ το θυμάμαι. Για πες. Τέλος πάντων, βλέπω εδώ τα μηνύματα, αλλά δεν έχουμε άλλα. Τίποτα. Όχι, όχι. Ωραία. Για την κυρία που πήγε από το. Που παρατήθηκε από τα καθηγήτρια και πήγε στο νοσοκομείο. Είναι πολλά τα λεφτά. Ρε. Η αξιολόγηση, μπράβο. Πολλά τα λεφτά, Βασίλη. Υπουργός το ξέρει. Πάλι σε αυτό. Εκεί, εγώ είπα. Στον αγώνα. Είμαι μαζί του. Λοιπόν, δεν έχει άλλα μηνύματα. Ωραία. Να κλείσουμε. Ναι, ναι, ναι. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλον. Α, sorry. Α, έχουμε. Sorry. Ο Βαγγέλης. Για πες. Όχι γνωστός. Λοιπόν, Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Ναι, Βαγγέλη, ναι. Αν θα κάνουμε εκπομπή που θα αφορά όσα κάνουν λεγμανική συνέλευση σε όλη την Ελλάδα. Ναι, θα κάνουμε μια. Θα είναι μόνο και μόνο γι' αυτό. Από αγροτική σχολή Μαυρογιαλούριου μέχρι την Κρήτη. Να πούμε βέβαια ότι θέλουμε εσάς να συμμετέχετε δυναμικά στην εκπομπή, στέλνοντας θέματα από την περιφέρεια. Άμα κάνουμε μια εκπομπή μόνο για την ελεγχομενική συνέλευση, θα είμαστε τόσο βαρατοί,
Βέβαια τα θέματα είναι πολλά, αλλά θα είμαστε πολύ βαρετοί μετά. Δεν ξέρω. Άμα το αντέξουνε. Άμα το αντέξουνε. Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα, κι άλλα μηνύματα. Τι γίνεται. Μηνύμα. Λοιπόν, η Μαρία. Μπράβο, παιδιά, συνεχίστε. Αντικαπνιστικό νόμο. Μην τα. Τώρα χτυπάς, παιδί μου, τι χτυπάς. Μην τα, όχι, όχι. Θα ασχοληθούμε τώρα. Πάλι. Τι χτυπάς τώρα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, επειδή έχει περάσει και η ώρα. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο, να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας. Ήταν εκπομπή Τα Ενδύμω Δράση και Αντιδράσεις. Θα το ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας. Ανεχτήκατε. Ναι, και τα μηνύματά σας και να ευχαριστήσουμε και τις κυρίες που ήρθαν την πρώτη ώρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Και να θυμάστε κάτι, παιδιά, οι αλυσίδες δεν ταιριάζουν στην πατρίδα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.